Έλα. Έλα, τι έγινε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Όχι, πήρε νωρί για Χριστούγεννα. Καλή σεζόν. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου, μαύρη. Καλά, εντάξει. Οκ. Μαύρησα. Φέτος μαύρησα και κολομέρια, ας πούμε, και καμπανέλια όλα. Και από μέσα. Πήγα κομμάτι. Εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος. Πιάνει. Άμα θες, πιάνει. Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό, φωτιές, πλημμύρες. Πάντως η κυβέρνησή μας τα κατάφερε. Τουλάχιστον χάρη και διακοπές ο Κυριάκος. Πάμε στη θάλασσα. Δηλαδή μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα έρχονται και οι δημοτικές. Εγάμισε. Κάπου άνθρωπος θα σβήσει. Είχε ανάγκη. Του χρειαζόταν. Κουνουμαλαρά μου. Ελληναρά μου. Αγάπη μου, καλώς ήρθα. Να ευχηθώ καλό χειμώνα. Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας. Μπράβο, επαγγελματίας. Έχω μάθει, τα βρήκα τα κόλπα. Ωραίος. Λε. Πώς περάσες? Ελπίζω να περάσαμε ωραίο το καλοκαίρι. Πολύ καλά, ήταν εξαιρετικά. Δύο market pass μέχρι τα Χριστούγεννα και την κάναμε τα ράτσα. Έτσι. Πόσο του Αυγούστου θα είναι τότε? Σεπτεμβρίου, άστο μην το ψάχνεις. Όχι, ρε, πόσο Αυγούστου. Δεν λέμε μετά το 31 Αυγούστου, 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου. Στο 1 Μαΐου το λέμε αυτό. 1 Μαΐου. 2 Μαΐου. 3 Μαΐου. Αλλά τέλος πάντων, θα είναι ας πούμε 35 Αυγούστου. Είναι αυτή η ρεση που είναι ενάντια στους καλοχειμωνάκηδες. Α, οι καλοκαιράκηδες. Οι καλοκαιράκηδες που είναι που πάει, ξέρω εγώ, Δεκέμβρη και σου λέει 57 Αυγούστου, 58 Αυγούστου, ξέρω εγώ, 60. Και μετράνε, σαν τα μωρά σου που έχουν νεογέννητο και σου λέει είναι 62 μηνών. Είπαμε, την άλλη φορά σε πήρα τηλέφωνο. Και έχει πάει φαντάζομαι αυτό που να είναι. Πόσο είναι το παιδί, και το θέλει και σε δευτερόλεπτα. Έτσι σου είπα, καλά σου είπα. Έτσι, καλά μου. Λοιπόν, αυτά φιλαράκι. Καλή σε long. Να σε καλά. Καλοκαίρι, καλό χειμώνα, καλά όλα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλώς ήρθατε. Καλά, πέρασα το διακοπή. Καλά ήταν. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ χάρηκα που λείψαμε. Μπράβο. Πώς θα περάσατε, πού πήγες διακοπές? Έκανα μια μίνι περιοδία. Μια μίνι περιοδία σε κριτικές περιοχές. Ωραία. Δηλαδή Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Ναι, σαν πιγκουίνη. Να σου πω, έχει καμιά παράσταση τίποτα προγραμματισμένη για Σεπτέμβριο μήνα και τα λοιπά? Έχω. Στο θέατρο Άλσος. Όπου δεν το περίμενε αυτό. Δεν το περίμενε. Για το ρώτησα, για να μάθω. Θέατρο Άλσος. Εισιτήρια στο viva.gr. Ωραία, μια χαρά. Δεν σε χάλασε. Βλέπει ημερομηνία, δεν λέω ακριβώς. Για Κρήτη, όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ε. Καλά, δεν ακούω να ανέβω. Έλα ρε μουνάκι, γύρισες? Γύρισα, όπα, δεν μιλάς ωραία. Πώς θα πέρασες? Καλά ήτανε, δεν λέω, δεν έχω αντίρρηση. Κάναμε τα μπάνια του λαού, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας. Η Ελλάδα κάει και τα γνωστά. Η Ελλάδα κάει και μας έκαψε και ο ήλιος, αφού δεν είχαμε δέντρα, μας κάνουν σκιά. Δεν πειράζει. Καθημερινότητες τώρα, τι ψάχνεις? Μυτιλίνη δεν ήρθες να κάνει μια παράσταση καλοκαιρινή όμως? Σου είχα πει ότι θα έρθω. Όχι, αλλά. Άρα συνεπής, τέλος. Αποστολή. Έλα. Καλές διακοπές να έχετε. Καλώς ήρθαμε τώρα, έλα, δεν το πιάνεις. Α, ναι, καλώς ήρθατε. Ναι, δεν το πιάνω. Καλό φθινόπωρο τώρα. Μονοκούκι για τις εκλογές. Για να δω. Νέες παραστάσεις. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Νέα σεζόν. Ναι, δεν ξέρω. Να δούμε. Γιατί όπως είπανε και οι μεγάλοι, τσίρκο είναι η Βουλή. Η Βουλή είναι τσίρκο και ελπίζω τα κόμματα που μπήκανε μέσα να το καταλάβουν εγκαίρως. Αυτό το ξέραμε. Το τσίρκο βέβαια είναι μια επιεική έννοια. Παρατράγουδα είναι πιο ακριβές. Ναι, και τα παρατράγουδα ταιριάζουν. Και όχι, παιδιά, όχι πολλά ναρκωτικά, παιδιά. Να σώθουμε. Αν παίρνει ναρκωτικά θα ήταν καλύτερη κατάσταση. Τώρα είναι χωρίς την αγωγή του γιατρού και χωρίς ναρκωτικά αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, μαστρωμένους τους βλέπω όλους. Για κάτι ακόμα, να σου πω. Γιατί δεν κάνει ο Μητσοτάκης, είναι πολύ καλός μαθηματικός. Γι' αυτό δεν έχει κάνει υπέρσταση συνόρων προς τα ανατολικά. Γιατί? Γιατί από εκεί αυξάνει τις πιθανότητες να πνιγούν άνθρωποι, ρε φίλε. Ενώ στην Ιταλία και στην Πύλο του κατσίκε στραβή, κατάλαβε. Το άκουσα αυτό από χθες, από Νεοδημοκράτη. Δεν αποκλείεται, όλα τα παίζουν. Παναγιά μου. Λακαμάδες, καλή σεζόν. Καλώς ήρθατε, πού ήσασταν? Είχαμε πάει Μύκονος, Μπήκατε στη ΔΑΠ. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ σας βρίζω γιατί σας αγαπάω, κατάλαβες. Τώρα, άμα θέλεις να με κόψεις που λένε οι ακροατές, θα με κόψεις. Αλλά εγώ δεν θα πω ποτέ να με σκόψεις. Εγώ θα σε κόψω επειδή το λένε οι άλλοι, όχι αγάπη μου. Θα σε κόψω επειδή θέλω εγώ. Και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετικούς στη δασκαλίτσα. Απλά να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει ότι είναι καλά. Τίποτα, δεν την νοιάζει, έχει ρίξει μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα και στα τέτοια της. Είναι καλά η κοπέλα και δεν μας νοιάζει. Και ας είναι και κουκουέ, τι να κάνεις όλοι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Δεν είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ προνομιούχοι να... με τις ωραίες τις ιδέες. Αχ, ΣΥΡΙΖΑ, ωραία χρονιά. Ωραία χρονιά. Μπορώ να πω ένα τραγούδι? Θα πεις και ένα τραγούδι. Αλέξη, θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω. Μα τώρα, συγγνώμη τώρα. Κάνεις κάλεσμα στο Τσίπρα με τραγούδι που λέει οπαδός των Ναζί. Θέλω να
σε ξαναδώ. Που ο Τσίπρας ζήτησε να τον ψηφίσουν στις εκλογές. Να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς. Ωραία κουμπώνη, μ' αρέσει. Τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική οι φασίστες δεν ήταν στη Βουλή. Το νοώ νοήτο. Τώρα εντάξει, τι ψάχνεις τώρα. Ο Αλέξης είναι 100 χρόνια μπροστά. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Μπορεί να μην είναι 150, πάντως είναι. Είναι 50? Λίγα λες, ίσως είναι λίγο παραπάνω. Τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική που ψήφισε ο χαζός ο Αλέξης, οι φασίστες δεν ήταν μέσα. Το νοώ νοήτο. Τώρα τι τα ψάχνεις τώρα. Μήπως στις πρώτες εκλογές το άκουσαν το κάλεσμα του Τσίπρα και το ψήφισαν, αλλά στις δεύτερες όχι. Καλά, τέλος πάντων. Δεν το ξέρω. Ο Μητσοτάκης, γιατί εγώ στα παπάρια μου τελικά δεν θα μου κόψει καθόλου από τη σύνταξη. Όχι 30%, δεν θα μου κόψει. Θα δουλεύω και θα παίρνω και ολόκληρη τη σύνταξη. Τι να μας κάνει και ο Μητσοτάκης, πόσα να μας φτιάξει. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Άκουσε να δει τη μάνα μου, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, ήταν καθαρίστρια. Έχω μεγαλώσει με τον βασιλιά πάνω του κεφάλου, το έχω πει. Πες μου ότι έχει μεγαλώσει σε στρεβλό περιβάλλον. Έχει λογική. Γιατί σκέψου τη μάνα σου που ήταν καθαρίστρια ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, το αφεντικό τη που του καθάριζε το σπίτι ψήφιζε κι αυτός Νέα Δημοκρατία και γεννήθηκε εσύ. Και ο πατέρα μου κουκουέ. Είδες. Περίμενε βρε μαλάκα, γιατί εμείς είμαστε από την Αργαδία, από το μοναστηράκι Γορτινίας. Άκου να δεις. Αυτό το λες για καλό. Σε κάνει λιγότερο μαλάκα. Η μάνα μου καθαρίστρια, ο πατέρα μου οδηγό στα λεωφορεία με τον κολάτο, ήταν πρώτο κουκουέ ο πατέρα. Πρόσεξε όμως. Ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και τη δικαιολόγησα μετά από χρόνια γιατί την έκραζα. Φτιάξανε σπίτι. Φτιάξανε στο χωριό το σπίτι. Αγοράσανε οικόπεδο στην Αμαλιάδα. Κάνανε προκοπή, φίλε. Κατάλαβε. Τώρα αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία τους παίρνουν τα σπίτια και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ανάλογα, ρε φίλε. Ναι. Παρακαλώ, τι ανάλογα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Περίμενε. Πού μιλάς, αλλού στην Αίγινα είσαι ακόμα? Όχι, ρε μωρό μου, στη δουλειά είμαι. Ήρθα μονοήμερη, είχα πάει. Έχεις διάλειμμα? Ναι, ρε εσύ, και παίρνω όλη την ώρα γιατί θα μου λείψεις. Αλήθεια, 2 μήνες δεν θα μπορώ να σου μιλήσω καθόλου, ε. Πέρασαν 2 μήνες τώρα, έχουμε Σεπτέμβρη. Ό,τι έλειψα, έλειψα. Θα πάω να καώ σήμερα, έχω γίνει, είμαι χάλια. Να καείς, να γίνει στάχτη σαν τον κερέ. Ας καώ, ας γίνω στάχτη. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, να καείς εσύ. Έκανα το αν, να που λέει και ο Κυριάκος. Το αν είναι η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο να. Αν, είσαι παντρεμένος. Πώς? Είσαι παντρεμένος, έχεις γκόμενα. Απ' όλα. Ωρε πούστη μου. Τι και να κάνω μικρό, τώρα. Και ένα μικρό κοριτσάκι να σε αγαπάει, δεν θέλεις. Όχι και τόσο μικρό, σε είδα. Εντάξει, ήμουνα 4 κιλά πιο πάνω και ήμουνα και φουλά ύπνη. Ήμουνα σε ρί από τις 5 η ώρα ξύπνη, από το περίπτερο όταν είχα έρθει να σε δω. Αυτό σε μεγάλωσε κάποια χρόνια, ας πούμε. Ήμουνα κουρασμένη, αγαπούλα μου. Όταν είσαι ξεκούραστη, είσαι 20χρονη. Εντάξει, 40 χρονών είμαι. Τι γιατί ήσουν 40 στην παράσταση. 40 ήμουνα, τώρα είμαι πιο πιπίνη. Τι θέλεις τώρα, τα έχουμε μικρότερου συνεχώ. Αρέσω. Α, είσαι κούγκαρ. Δεν είμαι κούγκαρ. Αυτά τα Hollywood δεν μπορώ να τα καταλάβω. Είμαι άνθρωπος που ζω. Ξεζουμίζεις με δούλια νεαρών. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι απαραίτητα. Ρουφάς φρέσκο αίμα. Εντάξει, το λέμε αλλιώς. Το γάλακτος είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Καλό είναι, καλό. Είναι και πιο μαλακό. Ποτέ θα βρεθούμε. Σκίσε με. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τούρε μωρό μου, είσαι κούκλος. Σε θέλω, σε αγαπώ. Το ξέρω, το ξέρω. Είμαι κούκλος, μωρή. Δεν έχει σημασία, το ξέρω. Κατάλαβα. Τσολιά θα με θεσμένουμε. Ξέρω πως είσαι εσωτερικά. Αυτό δεν είμαι απλά κούκλος, με καύλα. Τέλος πάντων, τα λέει ο φίλος μου ο Ζουράρης. Καύλα. Καλημέρα στο πιο όμορφο. Καλημέρα στην Πεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Όλη μέρα, τι μου κάνει. Καλά. Πήρα να σε ρωτήσω. Ρώτα. Επειδή είμαι λίγο ψυχανόμαλος. Ποιος είναι ο άνθρωπος στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό να ρίξουμε. Κασελάκι, παιδί μου. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε Στέφανο Κασελάκι. Από το Μαϊάμι στην Κουμουνδούρου, μια μπαρούφα δρόμος. Γιατί Κασελάκι, επειδή είναι έτσι ωραίος τυπάς. Όχι, Κασελάκι για λόγους ελληνοφρενικούς. Τι είναι, για την εκπομπή θα το κάνεις, δεν το κάνεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Μα εγώ νόμιζα να γούσταρα την Αξιόγλου. Ναι, γούσταρα την Αξιόγλου. Όμως η Αξιόγλου δεν έχει να δώσει τώρα σε εμάς. Να μην λέμε τώρα και ο Χαζομάρης δεν έχει. Κασελάκι. Εγώ για επαγγελματικούς λόγους, δηλαδή θα καθώ στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσω Κασελάκι. Κασελάκι, Κασελάκι, ό,τι μου πεις. Θα το κάνεις για την ελληνοφρένεια, δεν το κάνεις για άλλο λόγο. Εντάξει, λίγο δύσκολο από εδώ, αλλά θα το κάνω για σένα, αγάπη μου. Λέγεται. Λέγεται. Δευτεράτζα είμαι. Καλώς όρισες. Έλα μωρή Δευτεράτζα. Τι κάνεις? Πού είσαι Βίτα? Εδώ είμαι. Βίτα δηλαδή το λέω με την έννοια ότι Βίτα σημαίνει η ζωή. Ναι. Βίτα ζωή. Όχι κάτι βίτα. Άλλο. Βίτα. Λα Βίτα εμπέλα που λέμε.
μου αρέσει που ξέρει και ιταλικά. Το παλεύω. Πότε θα κάνει κανένα παράσταση? Είχα μπλέξει κάτι μαφίε. Τι θε? Παράσταση, πότε θα κάνει? Παράσταση θα κάνω 5 Οκτώβρη στο θέατρο Άλσο. 5 Οκτώβρη. Δεν πιστεύω να βάλει εσύ 120 ευρώ όπω βάζουν κάτι άλλο. Είσοδο. Ναι. Όχι καλέ. Ποιο βάζει 120? Εντάξει, αυτοί που έχουν το καλοκαίρι. Δεν πήρε καμπάρι τι έγινε. Τι είμαι, παιδί μου, για να βύσει είμαι. Μπορεί απόψε να βγει πολλέ τι τσούλε τη γη. Καλύτερη είσαι. Τι με πέρασες? Εγώ είμαι φυσικός σε όλα μου, φυσικός. Και εγώ φυσική είμαι. Αν δεν σε βολεύει το Άλσος, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου Λαμία, 21 Θεσσαλονίκη. Πού να τρέχω στη Λαμία, καλή μου. Τότε Άλσος, αγάπη μου, Άλσος. Άλσος, 5. Ακόμα δεν ήρθες και τα έριξες τα τηλεφωνικά κέντρα, διάολε. Μου πέσε λίγο, ναι. Εντάξει, θα ζητήσω να το σηκώσω. Μπορείς. Αμέ, είναι αναμένος μου ήρθες από τη θάλασσα και τις παραλίες. Τώρα η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, τα ξέρεις αυτά. Ναι, όπως είχε πει ο Χατζηδάκης, αυτή είναι θαλασσινή για τους ναύτες που περνούσαν. Αυτό. Να σου πω, ρε, ο Κασελάκης που έχει κάνει αυτό το σποτάκι τώρα. Κασελάκη. Για τα σένα το φύσα. Ναι, το θέμα είναι, λέει, πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και 3 χρόνια μετά κατάφερα να πω. Την ποντοπόρο ναυτιλία. Τι είναι η προσωπική σου, λέει, μαλάκι, εγώ θα τα ξεπληρώσω, αφήστε το πάνω μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει και εγώ στην τράπεζα από τότε και του είπα θέλω δάνειο. Τι εγγυάσαι, προσωπική λέω είναι η εγγύηση. Μπράβο, έτσι. Και γελάσανε και τα ATM. Υπάρχουν αυτά τα ATM ακόμα. Δηλαδή αυτό ο Κασελάκης στην ουσία τι μα λέει, ότι είναι ένα καλύτερο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης όμως, αυτή η κατηγορία, αλλά καλύτερο. Ναι, αφού είπε, του ξεπέζει και στα διαγωνίσματα. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκη ένα άτομο που του έχει κερδίσει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία. Μπράβο! Τέλος. Το είπε το παιδί. Δηλαδή, εμείς αν ψάχναμε κάτι, τι ψάχναμε? Ένα Μητσοτάκι, αλλά σε καλύτερη βερσιόν, ας πούμε. Αυτό. Η βερσιόν μας χάλασε. Δηλαδή, ήταν το iOS 15 και εμείς θέλαμε το 16,3. Όχι, όχι. Έχει έρθει η ώρα πλέον που ο Άδωνης έχει γίνει προφήτης. Λέει, πού θα πάμε, θα γίνουμε υπεράριστοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτη, δεν γίνεται. Νάτος ήρθε. Νάτος, ναι, όχι, εγώ συμφωνώ. Νάτος πετιέται. Πετιέται. Νάτος πετιέται. Εντάξει. Αργείς λίγο, αλλά... Καντρεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του. Τώρα τι μου ανοίγεις τώρα, δεν είχα σκοπό να ρίξω τραγούδι. Το Κασελάκης μας μπροστά. Σου φτιάξε και τα ούτια την παράσταση πάλι. Πάλι. Να, άντε, φυλάκια. Κούτσα, κούτσα, έλα, για. Καλώς το να. Καλώς ήρθα. Ομορφάντρα μου, λουλού μου. Αγαπημένα μου. Ελληναρά μου. Αγάπη μου εσύ. Πότε θα σου αλλάξω τα φώτα, ήθελα να τα αλλάξω εσύ. Είσαι ηλεκτρολόγος. Ο ηλεκτρολόγος σήμερα. Άμα είσαι ηλεκτρολόγος, παιδιά, τα φώτα μόνο ηλεκτρολόγοι θα τα αλλάζουν. Α, όλα και όλα. Όλα και όλα. Τι έγινε, πώς θα περάσαμε? Ωραία, καλά, δεν έχω παράπονο. Τι σοκολάτι χρώμα είναι αυτό, μωρή καβλιάρα. Σ' αρέσει? Έχω καβλώσει, δεν μπορεί. Μπορεί να με φωνάζει μόκα. Μόκα. Ή μοκατσίνο. Μοκατσίνο. Θα σε πιω στο ποτήρι μου, κατσίνο μου. Σε χαμήλω για να χωράω. Εντάξει, κάτι έχω δει. Γιατί έτρωγα και όλο το καλοκαίρι. Είδε που στο έλεγα, εγώ τα έλεγα, παιδιά. Βαζελίνη στο έχω. Το είχα πει πριν φύγει. Είδε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάμε για φοβερά γάμισια. Να είναι καλά. Να, χαρώ... να είναι καλά, δεν μα έχουν αφήσει παραπονεμένου. Να χαρώ εγώ την κυβέρνηση. Γιατί να μην χαρεί, να χαρεί. Να χαρώ, να χαρώ. Α, βέβαια. Και τη χαίρονται πολύ καλά, τη χαίρονται και αυτοί που να είναι καλά που μα την έφεραν. Βέβαια. Να χαρώ εγώ αυτό το 40%. Να μαλάκε μου. 41%. Αχ, συγγνώμη, 41%. Πάρτο. Καλά πέρασατε, ρε. Δεν μπορώ να πω. Είναι προσωπικά δεδομένα. Έχω υπογράψει GDPR. Q+, κάτι τέτοιο. Θα έρθω να σε δω στο φεστιβάλ φέτος. Οπότε θα είστε, γιατί ξέρουμε πολύ καλό ότι θα είστε. Δεν θα είμαι στο φεστιβάλ φέτος. Δεν θα είστε. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν με κάλεσαν. Τι γιατί? Καλά, άσχημα λέγει. Θα σε καλέσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδί μου, έχει βγει το πρόγραμμα, δεν με κάλεσαν. Τέλος. Λοιπόν, 5 Οκτώβρη στο θέατρο Άλσος. Αλήθεια. Ναι. Κλείνουμε από τώρα, δηλαδή, ερχόμαστε. Ναι, με. Τέλεια. Θα ανακοινώσω προπόληση τις επόμενες μέρες. Έγινε, αποστολή μου, έγινε. Έγινε. Καλώς ήρθατε, παιδιά, φιλιά πολλά. Καλώς ήρθε το δινάριο. Προφητικά τα λέω. Πάτια. Θα έρθει η ζωή και θα με παληθεύσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πέτρα μας κάνεις και... Τι έγινε, έκλεισε το GBL. Έκλεισα το GBL, ναι. Πού το ξέρεις ότι έκλεισα το GBL? Όλα τα ξέρω. Α, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να ξέρετε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψατε. Καλό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνετε άδεια το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, γιατί να παίρνουμε άδεια? Και το Σεπτέμβρη, συμφωνώ. Ναι, να παίρνετε και τον Αύγουστο, αλλά ελάτε καμιά φορά και τον Αύγουστο, εσύ, αφού γίνεται τη φτάνη.
Με συγχωρείτε. Γίνεται χαμός, που το λέμε. Ωραία. Εγώ κρατάω ότι να παίρνουμε και το Σεπτέμβρη. Να παίρνετε και το Σεπτέμβρη. Εγώ παίρνω και το Σεπτέμβρη. Είμαι σε άδεια ακόμα τώρα εδώ. Δεν μπορεί να φανταστεί. Πού είσαι? Βασικά είμαι σε άδεια γιατί δεν θέλω. Να είμαι σε άδεια. Καλά, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Λαμόγια. Ναι. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι, κυρία Αποστολή, με συγχωρείτε. Δεν είμαι σε άδεια, δεν είμαι λαμόγια. Να ρωτήσω κάτι. Πήγατε Βόρεια Ελλάδα? Ναι, πήγαμε. Μπράβο. Είναι το μέρος που όλος ο κόσμος έχει περάσει τις καλύτερες διακοπές του. Πού το ξέρετε? Πριν τις φωτιές. Γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές. Να, καλησπέρα. Έχεις πάει εσύ με γιαγιά γι' αυτό? Έχεις βρει τον έρωτά σου εδώ πέρα στην τρίτη ηλικία, κατάλαβα. Τρίτη ηλικία, την άλλη φορά που σου είπα ότι είμαι ο πατέρας σου, δεν μου είπες ότι είμαι τρίτη ηλικία. Πατερούλη. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψατε. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα στην Ελλάδα τον μήνα Αύγουστο και το μόνο πράγμα που περιμέναμε ήταν οι 4 Σεπτέμβρη από όταν μάθαμε ότι επιστρέφεται. Τι άλλο θα είναι, αγάπη μου γλυκιά, όταν έχει φάει το Μητσοτάκι στα μούτρα όλο το καλοκαίρι, έχει καεί μισή Ελλάδα. Κάποιοι περιμέναν τις 3 του Σεπτέμβρη για άλλους λόγους δικούς τους, άλλοι τις 4. Ναι, ναι. Έχουμε φάει το Μητσοτάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα το φάτε μερικά ακόμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Γεια σας. Υπάρχει το μαγκαζίνο, σας τηλεφωνώ από τον Αντένα της Ελλάδας. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχετε κάποια στάση? Έχουμε κάποιες στάσεις γενικώς, αλλά δεν νομίζω ότι σας αφορούν οι στάσεις που κάνουμε εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό σας σοκάρει, αλλά κάποιες στάσεις κάνουμε που δεν είναι συνηθισμένες. Από το Ιεραποστολικό έχουμε φύγει χρόνια, φαντάσου. Δηλαδή είμαστε μετά το 69. Κάθε μέρα σε ακούω και σε βγάζω, βρε άτιμε, είσαι όλα τα λεφτά. Κάθε μέρα με ακούς, τώρα θα με ακούσω από το 69 και μετά. Έχουμε φύγει ψηλό παραπέρα από το 69 τώρα. Κάνουμε το ακουστικά του, αυτό που με ακούς, έτσι, το ακουστικά του. Να είσαι καλά. Και εσύ. Βάσκαλε. Έλα. Ο Στάθης από την Πάτρα είμαι. Έλα, Στάθη. Καλώς ορίσατε. Μαθητούδη μου εσύ, μαθητούδη. Από εδώ και πέρα θα σε φωνάζω δάσκαλο. Γιατί? Γιατί τέτοιες διακοπές μόνο οι δάσκαλοι κάνουν. Δάσκαλο θα με λες. Θέλεις? Θέλω, μονόδρομος. Δάσκαλο θα με λες. Ναι, τέτοιες διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα και δυο με τρεις, πώς έκατες? Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά. Εγώ δηλαδή. Να σου πω, εκεί τα μέρη σου γλίτωσε φέτος από τις φωτιές, Τι γλίτωσε τα μέρη μου, η Εύβοια? Γλίτωσε λίγο η Βόρεια. Γιατί από τη μέση και κάτω δεν γλίτωσε. Ναι, εντάξει, λίγο. Μιλάμε για τη βόρεια πλευρά, για τα δικά σου τα μέρη μας νοιάζει. Όλα τα μέρη, δεν κατάλαβα. Το νησί είναι ένα. Περάσατε καλά? Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Είχα έννοια εσένα. Τους μαθητές μου. Πότε θα επιστρέψω στους μαθητές? Να, όρσε. Τέλος, θα σε φωνάζω δάσκαλο. Εντάξει, μικρούλη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλώς ορίσατε. Καλό χειμώνα, δεν εύχομαι. Καλό φθινόπωρο, εύχομαι. Καλησπέρα, Ελλάδα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε, Ελλάδα. Χαίρετε. Γεια σας. Απόστολε. Ναι. Θανάσης από Πάτρα, χαίρομαι που σ' ακούω. Γεια σου, Θανάση. Αν και συμπαθώ λίγο παραπάνω το Θήμιο, δεν πειράζει. Τέτοιος μαλάκας είσαι. Μη φανταστείς πολύ παραπάνω, 300 γραμμάρια, αλλά είναι αδυναμίες. Γι' αυτό είπα εγώ ότι είσαι μαλάκας, λίγα γραμμάρια. Τι να κάνουμε, Αποστόλη, τώρα μπορεί να πεις... Συμπάθειες είναι αυτές, συμπάθειες και αντιπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να σας ευχηθώ καθόλου το καλοκαίρι, μόνο υγεία, τίποτα άλλο, και να σας ακούμε πάλι από το Σεπτέμβρη. Είναι κούκλος, μωρή, αλλά τα έχει μαζί μου. Τον έχει γκόμενα. Το κατάλαβες, μωρή? Για ποιον λέμε? Έτσι από εδώ πέρα, μας παίρνετε τους γκόμενους. Για μένα, λες? Αυτή την ακροάτρια που έβγαλες τελευταία στην ώρα του λαού. Όλα αυτά που λες είμαι, ισχύει. Τα έχουμε με τον Αποστόλη, εντάξει, του αρέσουν οι γέροι. Ναι, γέρο καμιά σου λεγόμενος. Αλλό. Αλλό. Γυρίσατε? Γυρίσαμε. Βρε γαμισμένο παιδί. Οπα. Προσπαθώ να σε πάρω, ξέρεις από πότε? Από πότε? Γίνεται το ατύχημα στο Πέραμα. Το εργατικό. Ναι. Σαν θύμα εργατικού ατυχήματος προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο, παπάρια. Ξέρεις, εγώ σε παίρνω την ώρα της διαφημίσης. Προσπαθώ να σε πάρω να σου πω την εμπειρία μου για το εργατικό. Όχι, πεθαίνει γυναίκα στην καρότσα του αυτοκινήτου. Πεθαίνει κοπελίτσα, να πούμε. Α, το μην το ψάχνεις, μην μου το πεις. Δεν τελειώνει το ποιοι πέθαναν από τότε. Ναι, ρε, αυτό σου λέω να προσπαθώ. Από πότε προσπαθούσα να σε πάρω τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ρε μαλάκα, και δεν μου το σήκωσε μία φορά, να πούμε. Τέλος πάντων, πήρα για. Καλά, είσαι πρέζα, μαλάκα. Είχα βρει να βρει σταθμό στην Κεφαλονιά, ναι, που έπαιζε σε επαναλήψεις 2 η ώρα. Και έπρεπε να πάω σε συγκεκριμένο σημείο για να τον ακούω, να πούμε, ρε μαλάκα. Είσαι τρέλα, δεν υπάρχει. Και πήγες? Να σου πω, ναι, ρε, το πέτυχα, άκουγα λαό. Αφού ξέρει την πρέζα, μαλάκα. Συγγνώμη τώρα που το θυμήθηκα. Στην παράσταση στο Vox που είχε έρθει μετά, λάκησε. Δεν ήρθε να μιλήσει, κοτάρα. Ναι, ρε μαλάκα, αφού τα είπαμε την ώρα που μου βιάσει τον κόλλο, που σου βιάσα κι εγώ. Μήπω τράβωσε η δικιά σου? Όχι, ρε, το μωρό μου. Δεν στραβώνει το μωρό μου, ρε μαλάκα. Αφού σ' αγαπάει και περιμένει αυτό, μου λέει. Πάρ' τον τηλέφωνο να δεις πότε έχει παράσταση. Έχουμε κάτι στο αυτό να το κάνουμε, πώς το λένε. Έχουμε. 5 Οκτώβρη θέατρο Άλσος. 5 Οκτώβρη θέατρο Άλσος, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Ωρε, πούτσα μπλε που έχετε να φάτε. Έτσι. Το πέτυχα, ήρθα από εκεί κοντά. Εντάξει, δεν είναι αυτός ο τίτλος, αλλά δεν πειράζει. Τώρα το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, μαλάκα. Εγώ φεύγω με
σε αύριο για ράλι Ακρόπολης, πώς θα σε ακούω πάνω στο βουνό. Να σου γαμίσω, πρέζα. Πρέζα. Πού είσαι μέσα στο ράλι Ακρόπολης τώρα κι εσύ? Έλα, σου πει ένα γεια και ένα μωράκι. Οπα, έλα μωράκι μου. Το στρώμα ναι, καπίτωνε. Αλόχα, Αποστολή. Αλό, ποια είσαι εσύ? Είναι η κόρη του μωρού μου, ρε. Α, η κόρη. Μην πεις μαλακία. Η κόρη Καραβοκή. Κόκκιρη, τέτοια. Γεια σου, μωράκι, γεια σου, μωράκι. Ξέρω τη δικιά σου. Γεια σου, μωράκι. Πες του, πες του, γεια σου, Αποστολή. Ξέρω τη μάνα σου. Αυτό σας την πέσει, να σου πω, δεν πηγαίνεις κοντά. Μου θυμίζεις τη μάνα σου. Γι' αυτό σε αγαπάω. Α, συγγνώμη. Τσίγκινο βρακάκι. Τι φοράς? Τώρα εγώ φταίω μετά ή με προκαλεί? Τσίγκινο βρακάκι. Αυτή με προκαλεί, αυτή ξεκίνησε πρώτη, λοιπόν. Ναι, ρε φίλε, κάτω ένα τρυπάνι και προσπάθησα να το διαπεράσει. Έλα, γεια. Φιλιά στα κολομέρια για καθήκη, θα τα πούμε, φιλιά, γεια. Έλα ρε τρελέ. Έλα ρε μανίτσα. Και διακοπές που ήσουν ρε μαλάκα, σου έχει μαζέψει ο Κούλης 3 μήνες εκπομπές να κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα είμαστε καλυμμένοι. Μετά χρειαζόμαστε μερικές ακόμα φυσικές καταστροφές για να προχωρήσει η χρονιά. Κάτι δεν γίνεται, δηλαδή είσαι full stop. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Ερώτηση να σου πω. Ανάλογα τώρα την καταστροφή, τη στεναχώρια ή το δράμα ή το δυστύχημα που συμβαίνει, πόσο χιλιοστάχ αφήνουμε το μουσί τώρα, δεν έχω καταλάβει. Καλά, αν δει τριών ημερών τίποτα, πάει να πει έχει γαμ... το σύμπαν. Δηλαδή, άμα τον εδώ καμιά μέρα σαν τον Πανούση, τι θα έχει γίνει? Αν δεις τέτοιο μουσί, άστο. Αν δεις τέτοιο μουσί, μόνο οι κατσαρίδες θα ζουνε. Και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, το ίδιο, δηλαδή πλεονασμός. Πρέπει να το φτιάξουμε σε αυτό, κάτω να δούμε ανάλογα τις σκάλες, τη μηχανή, να είναι και πόσο μαλακία θα έχει παιχτεί. Αυτό. Αποστόλη! Έλα! Να σου πω. Τι? Άκουσα τώρα το Θήμιο και λέει το εξής. Να πληρώνεται βάσει της κυρίας Μπακογιάννη ο φόρος αυτός για κάθε βλακεία που θα λέει κάποιος άνθρωπος. Στην Ελλάδα δεν πληρώνει κανένας φόρο για οποιοδήποτε μπούρδα πει. Εάν είχαμε μία φορολογία 1 ευρώ για κάθε μπούρδα, ο ελληνικός προϋπολογισμός θα ήταν ο ισχυρότερος προϋπολογισμός του κόσμου. Τόσο πολύ. Προτείνω λοιπόν, να κάνετε το εξής. Να βάλετε έναν μετρητή, ο οποίος θα μετράει 1 ευρώ για κάθε μπούρδα που ακούμε από κάθε πολιτικό κάθε μέρα. Και στο τέλος του χρόνου να κάνουμε μια σούμα. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει? Αλλιώς θα μπορούσαμε απλά να τις μετρήσουμε και να πάμε στην Μπακογιάννη να τα ζητήσουμε μετά. Ακριβώς. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Να βάλουμε έναν μετρητή όπου στο τέλος αυτού του χρόνου, δηλαδή τους μήνες που έχουν μείνει, να δούμε πόσες βλακίες, ανακρίβειες έχουν πει οι πολιτικοί μας. Εσείς μπορείτε να το κάνετε. Απλά αυτό είναι λίγο αμέτρητο. Δηλαδή, ελληνοφρένεια να ακούς κάθε μέρα, θα φαλυρίσουμε. Θα μπει μέσα το κράτος. Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε με τον Κασελάκη, πήγε στους τάφους των Βενιζέλων? Γιατί? Έτσι δεν έλεγε ότι θα κάνει από εκεί βίντεο? Τι θα έκανε από εκεί, ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, τι θα έκανε? Α, δεν ξέρω, δεν πήγε. Έμαθα ότι δεν πήγε τελικά. Το θέμα είναι γιατί ήθελε εκεί να πάει. Τι μήνυμα ήθελε από εκεί να δώσει με αυτό? Δεν ξέρω. Μήπως για το ιδιώνυμο, ή για τη μεγάλη ιδέα? Λες για τη μεγάλη ιδέα? Ή για το ιδιώνυμο κατά της αριστεράς, ξέρω εγώ, κατά των κομμουνιστών. Εγώ πιστεύω για τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Ίσως αυτό ταιριάζει πιο πολύ. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον πρωθυπουργό της δίθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρεί από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει? Μόνο εκεί βρίσκεται με τον Βενιζέλο. Τότε καλά έκανε και σκέφτηκε από εκεί πέρα να. Όχι, εγώ συμφωνώ. Ναι, καλά έκανε. Και μάλλον ήταν και για το ιδιώνυμο κατά των κομμουνιστών. Έχετε υπόψη σου και αυτό, αφού έγραφε λόγους για τον Κούλη. Έγραφε άρθρα υπέρ του. Δεν το ξέρεις αυτό? Αυτό το ξέρω, είναι παλιότερα. Τι σημασία έχει άρθρα τώρα? Και εσύ μπορείς να έχεις γράψει υπέρ του Κούλη. Ναι, αλλά μετά εγώ δεν θα κατέβω υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Κουφάλα, ήθελα να σε δοκιμάσω. Άρα μπορεί να έχει γράψει κάτι υπέρ του Κούλη. Ω, να χαθείς. Επίσης μπορεί να είμαι και υπέρ της μεγάλης ιδέας, όπως ο Κασελάκης. Πολλοί έχουν μεγάλη για τον εαυτό τους. Αποστόλη. Έλα. Δάσκαλε, συγγνώμη. Δάσκαλε. Μπορείς να με λες τίτσα. Έχεις βγάλει για 5 Οκτώβρη. Ναι, έχω. Κέντρο άλλο στην Αθήνα. Ναι. Μπαίνει και κόσμο στο μαγαζί. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς από την Πάτρα πώς θα έρθουμε? Από την Πάτρα με έχεις παρμένο? Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ο Στάθης είμαι, ναι. Έλα, Στάθη. Μπορεί μαλακά γιατί πας και κλείνεις Πέμπτη. Τι πρόβλημα υπάρχει με την Πέμπτη? Εμένα μου αρέσει η Πέμπτη. Ωραία, μαλακά. Εγώ πώς θα έρθω την Πέμπτη από την Πάτρα στην Αθήνα και θα γυρίσω την άλλη να έρθω για δουλειά? Βρε κακομίρι, πόσο είναι τώρα η Πάτρα? Δηλαδή 2 ώρες, 2 και 1 τέταρτο. Και 2. Ωραία, λοιπόν έρχεσαι. Και το πρωί να ξυπνήσω 8 η ώρα. Βλέπεις, φεύγεις. Θα έρθω. Για να σε δω. Έχω και κόσμο στο μαγαζί και μόλις θα έρθω θα σου πιάσω και τον κόλλο. Πες τον Πελετίδη να μας φωνάξει Πάτρα. Τα σκούρα τα πράγματα για Πελετίδη. Τι, γιατί? Τώρα έχουν σηκώσει πολύ κεφάλαια εδώ στην Πάτρα και θέλουν να τον κοντράρουν. Αυτό που ενώνονται ΣΥΡΙΖΕΙ με Νεοδημοκράτες μαζί, αυτό λες? Άστο, γεια, γίνεται χαμός. Καλά, εντάξει, πέσουν να πάρουν φόρα και να φάνε μια φασολάδα. Πήρα να σου πω και κάτι άλλο. Πες και κάτι άλλο, γιατί μου πες μόνο το ένα, πες και το άλλο. Να σου πω και το άλλο. Θα πάω σε ένα πάρτι που ντυνόμαστε έτσι με στολές ζώων και κάνουμε κάτι περίεργα. Είναι σε να σου κλείσω θέση. Τι ζώο θα ντυθώ? Τι θες? Πολιτικό ζώο θέλω. Ναι, και αυτό γίνεται. Όλα τα ζώα είναι πρόσδεκτα. Α, ωραία. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου? Πολλά. Άδωνη για παράδειγμα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Έβρισα, συγγνώμη.
Αποστολέρα μου, τι γίνεται. Έλα καλά. Ήρθατε πιο νωρίς λίγο νομίζω, ε. Πιο νωρίς από τι. Από τις άλλες χρονιές. Το παρακάναμε, ναι. Μας έπαιρνε λίγο ακόμα. Έβγες ακόμη στη Μύκονο, ε. Αχ, Παναγία μου. Αποστολέρα, τελικά λεφτά υπάρχουν, έτσι. Όπως φαίνεται, ναι, γιατί όχι. Γιατί. Πότε λείψανε. Εκατομμύρια λέει θα πάρουν οι Σπαρτιάτες, έτσι. Σιγά μου, τι είναι 2 εκατομμύρια, τι είναι. Ένας μεγάλος περίπατος αποτυχημένος και. Ναι, μπράβο, και τίποτα. Εδώ τα δίνουμε έτσι για να έχουμε γκρεμίδια στην Πανεπιστημίου. Να μην πάρουν και τα φασισταριά, τίποτα να εξυπηρετήσουν το σύστημα. Πώς θα γίνει. Βέβαια. Το ένα χέρι είναι βιτάλο, τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν πρημοδοτήσει το σύστημα τα σκυλιά που το προστατεύουν, τότε ποιος. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Αποστολέ, με αποσυντονίζει ρε μαλάκα, τρελαίνομαι. Έχω στεναχωρηθεί γιατί χάνουμε θίασο. Χάνουμε τον καλύτερο θίασο. Ποιος, πού. Διαλύονται, Σπαρτιάτες. Δεν διαλύονται, μην ανησυχείς. Πέσανε οι απειλές, τους ξαναπήρε μέσα, μην αγχώνεσαι. Λειτουργήσαν μεταξύ τους τα φασισταριά με τους μαφιόζους και τα βρήκανε. Μην αγχώνεσαι, αυτοί τα βρίσκουνε. Α, τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που τους ενώνουνε. Είπα ότι υπάρχουν κέντρα, υπάρχει Greek Mafia, η οποία παίρνει λεφτά από κάποιους βουλευτές. Ναι, Αποστολάρα μου, ναι, Αποστολάρα μου. Μπράβο, ρε φίλε, να πούμε που ήρθατε να πούμε για να τρελαθούμε. Πάλι Μητσοτάκης για μιέσαι, αλλά Μητσοτάκης μας γάμισε. Για μιέσαι τα. Έχουμε πλάκα πολύ. Ναι. Μπρος. Κασελάκης εκεί. Ο ίδιος. Έλεγε ο Βασιλάκης ο Καΐλας στο Κασελάκι μου που ήταν λούστρος. Κάπου πρέπει να υπάρχει ηχητικό αυτό. Κάπου πρέπει. Α, μπορεί. Καταρχήν να σε ρωτήσω γιατί. Τώρα εσύ πήρες να κοροϊδέψεις. Με ποιον είσαι, με την Εφη είσαι. Με τον Κασελάκη είμαι εγώ. Πάμε Κασελάκη. Καταρχήν γιατί θα πρέπει να συζητείτε οι σεξουαλικές προτιμήσεις του Μητσοτάκη ή του Κασελάκη. Πρώτον και κύριο. Καταλαβαίνετε. Ποιος ασχολείται, παιδί μου, με ποιον καμιά το καθένα. Να μα. Άκουσε αυτό οι ίδιοι οι γκέι το έχουν δημιουργήσει. Εμείς στο εμπορικό που δούλευα. 20 χρόνια στην Κηφισιά, υπήρχε ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος ήταν κουτσός. Ο οποίος δεν είχε πρόβλημα με το πόδι του και ούτε ένιωθε κόμπλεξ. Και κάποια στιγμή μετά από 5-6 χρόνια κατάλαβα ότι τον είχα συνηθίσει έτσι όπως ήταν. Δηλαδή ότι ήταν κουτσός και κούτσενε, μάλλον λείπανε κάποιοι πόντι. Αυτός ο ίδιος δεν ένιωθε κόμπλεξ και το συνηθίσαμε. Μετά από 5 χρόνια λέγαμε ο κύριος Βαγγέλης είναι ούτε καν ποτέ τον ρωτήσαμε γιατί περπατάει. Κατάλαβε. Να σου πω κάτι. Λέτε να ξεχάσουμε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και τον Τζίπρα. Α, τον Τζίπρα τώρα κάνει καλά, ακόμα διακοπές κάνει ο Τσίπρας. Τέλειωσε, ναι. Δεν τέλειωσε αυτή η Καλιφόρνια. Τι θα γίνει. Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες. Τελείωνε ρε μαλάκα, τελείωνε. Λοιπόν, ούτε ο Μητσοτάκης πια τόσο. Δηλαδή, όσο δεν έκανε τόσα χρόνια το φύλαγε για το τέλος, ο Μητσοτάκης το σπάει κάθε Σαββατοκύριακο και δεν φαίνεται. Πάμε στη θάλασσα. Τις εκλογές του 23 θα έβγαινε ή ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ο ελληνικός λαός διάλεξε Μητσοτάκη. Οπότε καλά κάνει και κάνει διακοπές. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Στη δεκαετία του 80, εγώ πήγαινα στην Μύκονο, διασκέδαζα στο Ρεμέτζο. Βέβαια τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε εκεί πέρα. Και, τι να κάνουν. Και από τον Τσίπρα θυμάμαι πράγματα, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν γίνεται να τα ξεχάσω. Απλά η γενιά σας, γιατί εγώ είμαι γεννημένος το 64, έχει μάθει και έχει συνηθίσει με τα ψίχουλα. Εγώ έχω να μπω σε καράβι από το 16. Φέτος δεν πήγα ούτε μία μέρα διακοπές κανονική. Τον Γκάλα μου πάω την Κυριακή, παίζω ρακέτες και γυρίζω. Και πέρυσι πήγα μόνο 3 μέρες. Έχετε συνηθίσει τη φτώχεια και τη μιζέρια. Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Αλλά το διάλογο και εγώ τους συγχάθηκα. Αποστολή. Έλα. Άκου κάτι ρε, θέλω λίγο χρόνο. Παραμονές του 65. Ιούλιος, Χρήστου Λαδά, 80.000 κόσμος κάτω από τη Φυλάδα φωνάζουμε. Έχει βγάλει 3 έκτακτα παραρτήματα. 1 υπέρ των αποστατών και 2 κατά. Γίνεται το έλα να δεις. Ανεβαίνει ο παραμυθάς στο μπαλκόνι, κατευνάζει και φεύγουμε προς τα 2. Πέφτει ο Σωτήρης ο Πέτρουλας. 10 η ώρα το βράδυ από μία φωτοβολίδα στο λαιμό. Ένα παλικάρι από Αϊτοφολιά της Σπάρτης, 20 χρονών, 17 εγώ. Εσύ γιατί νομίζεις κλαίει Μπαζιάννα, να αυτό είναι που θυμάται, τ' άλλο ήτανε. Μην το ξεχάσετε. Έλα, Αποστολάκο. Έλα. Θα σου πω τώρα κάτι βιωματικό για τη Μακρόνισο που την έβγαζε ο μαλάκα στο Κασελάκι. Εδώ λοιπόν, στη Μακρόνισο. Εμένα ο παππούς μου ήταν εκεί. Εγώ είμαι μια. Σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να και καλά. Δηλαδή, πάλι θα καπηλευτεί το κουκουέ τη Μακρόνισο. Ήταν ο παππούς σου και τι να κάνουμε. Και ο Κασελάκης έχει πέρασει ένα βαπόρητο από εκεί πέρα. Δεν έχει πονέσει τον τόπο αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι για να καταλάβει και το ίδιο. Βάζουμε του παππούδε. Τι κάνει εσύ, δεν ξέρω τι κάνει ο παππούς, τι έκανε. Εγώ σου είπα μια τρίχα από τα αρχίδια του είμαι. Δεν είμαι κάτι. Απλά θα σου πω. Να ακούσω εγώ την τρίχα τώρα. Είχε πει ότι άντεξε όσο άντεξε. Δεν είχε τη ματαιοδοξία να πει ότι εγώ τα κατάφερα και δεν υπέγραψα και το ένα και το άλλο. Είπε αυτά που μου κάνανε τα άντεξα. Ποτέ δεν είπε για τους άλλους που είχαν λυγίσει. Γιατί στο τέλος για να τους λυγίσουν βάζανε πρεζόνια να τους βασανίζουν για να πάρουν τη δόση τους. Είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και είχαν και την ταπεινοφροσύνη να πούν ότι εγώ άντεξα αυτό που άντεξα. Μέχρι εκεί δεν ξέρω αν θα άντεχα παραπάνω. Δεν είχαν καμία λαζονία. Τέλος πάντων, τι θα ψηφίσει. Τι εννοεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα ψηφίσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά, γεια σου. Καλό, ε.
Έλα, μου να παίρνω. Έλα, τι θες. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τι έγινε. Καλά, να, λείπαμε κι εμείς λίγο. Λείπατε κι εσείς λίγο, ναι, είναι αλήθεια. Να σου πω κάτι. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα είναι η φάση με τον Αντώνη που πέθανε. Δείχνει απλά το πόσο μουνόπανε είναι οι Έλληνες. Τίποτα άλλο. Πόσο καθήκια την αποκτήνωση της κοινωνίας. Ένα σκυλάκι να πήγαινε να μπει. Δεν θα το κρατούσε έτσι να το ρίξει στη θάλασσα να το σκοτώσει. Καλά, δεν το ξέρει. Πολλά βλέπουμε κάθε μέρα. Κοίτα, αυτό που θα το κάνει θα είναι κτίριο. Θα είναι ζώο, δεν θα είναι άνθρωπο. Νορμάλ άνθρωπο. Θα μου πει νορμάλ τώρα ποια είναι η μειοψηφία. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο. Εσείς οι σκηνοποιητικοί στην αριστερά, με του άλλου του λάι τη αριστερά, του γαλατζί που του λέτε εσεί, είστε μαλάκτε όλοι γιατί αφήνετε αυτά τα ζώα, τα κτίνη, τα φασιστόμουτρα να μα κυβερνάνε. Αυτό πιστεύω εγώ, Αποστόλη. Αποστόλη. Who is it? I'm from Thessaly, from the beaches of Thessaly. I'm sending you regards. Τι κάνεις? Hello, thanks for the regards. How is it, Thessaly? Very nice. What about Campos? Nice weather and beaches ready for the tourists. Yes, you have beach in Campos. Yes, επιτέλους, yes, ρε που, στη Campos μας έκανε ο Μητσοτάκης. Campos. Μας τα λέγανε, δεν τους πιστεύαμε. Κάποια ζώα, τέλος πάντων. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Πάντων, όλα καλά with the Plymir. Όλα καλά, έχουμε βγάλει και φίνη και σας περιμένουμε. Σπάσαν τα νερά της Θεσσαλίας. Yes, 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 come, come. Τα σπάσανε, γαμώ το στανιό μου. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Φιλοξενώ ένα ζευγάρι εδώ και πέντε μέρες, δεν έχουν σπίτι πια γιατί είναι από χωριό. Πόσο εύκολα αλλάζουν οι συνειδήσεις, ρε φίλε Αποστόλη. Μια εβδομάδα έβριζε κούλιδες, έβριζε αγοραστούδες, αγορασμένους. Και χθες που του έκανε την αίτηση ο λογιστής και πήρε το 20αρικάκι, πώς άλλαξε το χαμόγελο, ρε φίλε Τόλη. Και έφτασε μέχρι τα αυτιά. Είδες, πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκης, πόσα. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Και του λέω, ρε μπούφο, δεν σου έχει μείνει βαμβάκι και καλαμπόκι, ρε μπούφο, δεν σου έχει μείνει σπίτι και πάγκος. Και τα 20 χιλιάρικα σου άλλαξαν τη συνείδηση. Μόνο αυτό έχω να σου πω, Αποστόλη. Δεν έχουμε σωτηρία, να ξέρεις. Αυτά, τίποτα άλλο. Σας περιμένουμε. Πού μας περιμένετε? Στις παραλίες της Αλίας, μην τα ξαναλέμε. Άι, μωρή, τρόμαξε. Είναι κολάδα. Νόμιζα ότι έχουμε καμιά παράσταση και ξεχάστηκα. Στη Λαμία ελάτε, 21 του μηνός. Έγινε, θα κατέβουμε με βάρκα, τα λέμε. Σας περιμένω, ναι, πλωτή είναι η συναυλία. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου. Έλα να πούμε. Τι να πούμε τώρα, καλή σεζόν, λιγάκι αργά, γιατί δεν ξεκινήσει. Εγώ δεν μπορούσα να σε πιάσω τόλι μου όπως τόλι μου. Να ξεκινήσετε το κράξιμο καταρχήν. Πάσω κασελάκι τώρα και αυτά να παίξουν στην πορεία όλα. Αυτό που έγινε το έσπρος κάτω τώρα που έλεγε ο Θήμιος στο λιμάνι, στο κομμάτι της αυτοπλοεία. Λοιπόν, άκου αδερφέ, επειδή πολλά χρόνια εργαζόμενος στον Όλ και στον τόπο και όλα εργαζόμενος, που είσαι γραφείο, αυτό που γίνεται και γινόταν μπροστά στους δημοσιογράφους, μπροστά στον εκάστοτε υπουργό που ερχόταν, μπροστά στο λιμενικό μπροστά απαγορεύεται κατά τον απόπλου ή τον κατάπλου των πλοίων ο καταπέλτης να είναι ανοιχτός εφόσον δεν έχουν βγει από τις μπίτες οι κάβοι. Από την επόμενη μέρα του ατυχήματος αυτό τηρείται. Μέχρι τώρα λοιπόν για να κερδίσουμε ανταγωνιστικά τα 4-5 λεπτά για να φύγουμε παφ κατευθείαν δηλαδή λύναμε κάβους με τον καταπέλτη κάτω. Η δολοφονία ξεκινάει από εκεί. Έτυχε να είναι ο συγχωρεμένος ο Αντώνης. Κάποια στιγμή θα ήταν κάποιος άλλος. Απαγορεύεται βάσει πρωτοκόλλου και ασφαλείας ο καταπέλτης τον απόπλου και τον κατάπλου να είναι ανοιχτός. Αλλά άλλα τα μπουρδέλα οι εταιρείες που για να κερδίσουν 5 δραχμές ή 5 λεπτά απέναντι στον ανταγωνιστή το κάνουν χρόνια οι υπουργοί μπροστά και τα μπουρδέλα οι δημοσιογράφοι που ήταν όλα τα καλοκαίρια κάτω τα αρδάκια και τα βλέπανε και δεν μιλάγανε και τώρα όλοι είναι εμβρόντιτοι με αυτό που έγινε και κανένα δεν ασχολείται με την ουσία και το είπα από την πρώτη στιγμή. Τα πλάνα δεν είναι βρεκαρακιώστες από κινητό. Είναι από τις κάμερες του όρπα ασφαλείας που όλο το λιμάνι λόγω του ESPCA του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Ασφαλείας έχει παντού κάμερες. Γιατί θα λέγανε οι πινέδες ότι γλίστρισε. Δεύτερον και τελευταίον για να κλείσω. Θα την βγάλουνε καθαρή. Μα μου σου του οι εταιρείες άντε να φάνε κανένα τανιράκι στο κεφάλι. Εγώ είχα προσωπικά επεισόδιο με πλήρωμα της ΑΝΕΚ. Με χτύπαγε στο κεφάλι με τον ασύρματο. Ευτυχώς φόρανα κράνος. Δεν σταμάτησα το καράβι γιατί δεν φταίγαν τίποτα οι επιβάτες. Και στον 1,5 χρόνο αυτό το τρίπο θα το ξαναπήρανε πίσω. Όλα τα 9 μέρα είναι όλα. Πάει το παλικάρι. Έλα. Έλα, εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Τι πρόβλημα? Παντρεύτηκε ο Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός που έχουμε εκεί στο στρατού, και δεν μπορεί να κάνει ρε φίλε το τραπέζι γιατί πνιγεί κανείς άλλη στη Θεσσαλία. Γιατί δεν μπορεί να κάνει το τραπέζι? Το ανέβαλε. Γιατί όμως? Γιατί ξέρω εγώ, στεναχωριέται λέει. Είδες όμως, υπάρχει ενσυναίσθηση. Και το έβαλε και σε ανακοίνωση σε εφημερίδες, στα τοπικά κανάλια, ότι συγγνώμη, αλλά. Αυτό το διαφημίζεις τώρα. Τέτοια γυφτιά δεν έχω ξανακούσει όμως. Πώς θες τώρα να βρίσκεις δικαιολογίες για να γλιτώσεις τα έξοδα του γάμου που το βασικότερο είναι το catering, ας πούμε. Ναι. Και καλά ότι τον νοιάζει, λες και δεν ξέρουμε με τι τομάρια έχουμε να κάνουμε με τους δεξιούς.
Πουτάνα ο καημό, βίτσα πουτσα και χορό. Αποστολή! Έλα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σκέφτομαι τόσο καιρό σου λέγα να γυρίσω πίσω. Αλλά με αυτά που βλέπω είμαι σοκαρισμένη. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Πού να γυρίσω. Ποιο σου είπε μωρή να γυρίσει πίσω. Από Γερμανία. Ποιο σου είπε να γυρίσει πίσω, σου είπε κάποιο. Εσύ μου είπε να γυρίσω πίσω, για. Δεν εννοούσε αυτό. Α, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβα. Από. Τι να γυρίσω πίσω. Κόσμι... Όχι πίσω. Από πίσω. Κακό πίσω, ε. Κακό. Μάλιστα. Άστο. Δεν θα γυρίσει όπω και να έχει, κατάλαβα. Τώρα τα άκουσα. Mm. Δεν θέλω, ρε Αποστόλη. Τι είναι αυτά που γίνονται. Έλα μωρέ, μια ιδέα είναι όλα πως κάνεις έτσι κι εσύ. Έλα Αποστολή. Έλα. Φεράτζα είμαι. Δευτεράτζα είπες ή κολοφεράτζα. Δευτεράτζα. Συγγνώμη. Λοιπόν, μη μου το χαλάς τώρα. Λοιπόν, επειδή ήμουν και πρώην ναυτικός, έχω να σου πω για αυτόν τον τύπο που πέταξε τον άνθρωπο στη θάλασσα και τον σκότωσε. Ότι ένας ανθυποπίεργος πέταξε ένα σκυλάκι στη θάλασσα και ήμουνα εγώ στο βαπόρι. Ο καπετάνιος τον εκλείδωσε για 10 μέρες στην καμπίνα και δεν ξαναμπαρκάρισε ποτέ. Βάλε με το νου σου τι πρέπει να κάνουν σε αυτό το καθήκη που μας μαυρίζει όλους σε αυτό το επάγγελμα που το αγαπήσαμε και το αγαπάμε ακόμα. Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Έλα ρε, συγγνώμη, ξέρεις. Έλα, δεν πειράζει. Να σου πω, αντεχόμαστε όλους αυτούς τους κάφρους που μας βάζετε. Και τώρα με τις αηδίες. Συνδυάζει πράγματα ο Μητσοτάκης, τα οποία πολύ δύσκολα να τα βρεις. Έχετε αποκτήσει αντισώματα, ε. Σας εκπαιδεύουμε για σκληρά πράγματα. Σκληρά. Έλα μάνα μου, έλα μάνα. Έλα, πού είσαι. Πούναμε, χθες τα πάμε. Να σε πω. Τώρα δεν σχολιάσω εγώ για τον Καστελάκη. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Αυτοδημιούργητος είναι, κάτι θα κάνει. Να σου πω κάτι. Καλά τώρα μην σχολιάσουμε για τον Τζουμάκα. Και γέλια και για κλάματα, κλαστίγελος. Ο αποτυχημένος του Πασόκ, ξανά αποτυχημένος του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Ο Τζουμάκας θα έλεγες πως είναι ο Καρατζαφέρης του Πασόκ. Θα μπορούσε, έτσι. Μια αναλογία θα μπορούσε. Και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Μιλάτε Τζουμακίες. Αυτά που βλέπω στην καρδίτσα ή στην πατρίδα μου επάνω στον Εύρο. Ευτυχώς πρόλαβα 2 Αυγούστου έφυγε να πάει για διακοπές και πρόλαβα και είδα την πατρίδα μου πράσινη. Και ειδικά επάνω εκεί στη Δαδιά Αποστολή. Άντε καλέ, βάλει τον Bob Ross που έχει την περούκα του Τσολιά και α πούμε εδώ θα βάλουμε λίγο πράσινο. Να, και το πετάς με το πινέλο. Δηλαδή στις φωτογραφίες θα το φέρουμε το θέμα. Αρκεί να μην ταξιδεύεις. Και μόλις μπουν εκεί πρώτες ανεμογεννήτριες, τα πρώτα γεωφύρια, θα κάνουμε τίποτα δενδροφυτεύσεις εκεί τα γνωστά κανάλια με χορηγούς στις τράπεζες και όλα καλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν λένε τίποτα γιατί φτιάχνεται καινούριος δρόμος περιφερειακός από την Αλεξανδρούπολη, από το λιμάνι, για να βγαίνει κατευθείαν στην Εγνατία. Περνάει πίσω από τα νεκροταφεία της πόλης, περνάει πίσω από μια συνοικία που εκεί είχε δέντρα και τα ξυλώσανε για να κάνουν γυμναστήριο, τώρα τα κόψανε. Μετά τις φωτιές ρε εσύ, 200 δέντρα μέσα στην Αλεξανδρούπολη, ο ανάλογητος ο δήμαρχος, ο προηγούμενος δήμαρχος που είχε υπογράψει. Έλα καλέ, τι είναι 200 δέντρα, τόσα καίμε για γούστο κάθε τόσο. Εσύ για να κάνουν κλειστό γυμναστήριο μετά από τόσες φωτιές και το γελίο. Όχι, δεν κατάλαβα να κρεμάσουν οι κόλλοι μας. Έλα σε παρακαλώ. Ο προηγούμενος δήμαρχος που είχε υπογράψει πήγαινε και έκανε τώρα συλλαλητήριο και φώναζε. Λοιπόν, κάνουν περιφερειακό δρόμο που βγαίνει μέχρι την Παλαγία και την Εγνατία. Παλαγία είναι το χωριό που κάηκε. Στην Αλεξανδρούπολη κόντεψε ένα λαπατιά σε αυτό το χωριό. Και κάνουν περιφερειακό δρόμο για τα Αμερικανάκια. Πήγε να πάει στον τάφο των γονιών μου και φεύγοντα δεν μπορούσα να φύγω. Σκαμμένα τα πάντα. Έτερον εγκάτερον. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για όλους αυτούς λυπάμαι ειλικρινά για τα δέντρα, σου έχω ξαναπεί, για τα πουλιά, για τα πτηνά, για τα ερπετά, για τα έντομα. Αυτούς εκεί πάνω 41%. Δεν τους λυπάμαι ρε εσύ. Διώξανε τους παππούδες μας και τους γονείς μας μετανάστες από ΕΡΕ μέχρι Νέα Δημοκρατία και αυτοί εκεί κολλημένοι 41%. Δεν λυπάμαι κανέναν. Ναι. Με πρώτον εμένα, αυτοί που μας κυβερνάνε είναι ο καθρέφτης ο δικός μας. Ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι. Καλησπέρα, Τόλη. Αποστόλης. Αποστόλης. Αποστολέ μου. Τι κάνουμε, όλα καλά. Καλά, εσύ. Καλά κι εγώ. Απλά πήρα να κάνω μία παρατήρηση, ρε. Είμαι ο Βασίλης από Ξάνθη που ήταν για το πλυντήριο ΠΑΣ τότε που μιλήσαμε, αλλά πριν τις διακοπές. Πλυντήριο ΠΑΣ, μπορεί. Τι να μην θυμάσαι, δεν πειράζει. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδιά, ότι είστε πολύ σκληροί με τους κυβερνήτες του τόπου μας. Γιατί... Να μαλακώσουμε λίγο. Ναι, να μαλακώσετε, γιατί αυτοί ιδιωτικά μπορεί και να κλάψανε μετά. Ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί και να έκλαψα. Πολλά. Καλά, και ο Βαρβιτσιώτης έκλαψε ιδιωτικά. Τώρα μην μου ανοίγει το στόμα. Δεν ξέρω τόσο δάκρυ. Πού το ο Βαρβιτσιώτης έκλαψε ιδιωτικά, ο Κικίλιας ιδιωτικά. Κλάψαν πολύ ιδιωτικά. Πού το διοικητεύουν τόσο δάκρυ. Ναι, θα γραφτεί και βιβλίο. Το κλαμμένο μου, ναι. Εγώ πιστεύω θα γίνει bestseller. Κεφαλαίο. Έλα, Αποστόλα. Αποστόλη. Καλά, Αποστόλη. Λοιπόν, είδες γιατί δεν θα γίνει ποτέ το κουκουέ με κυβέρνηση τώρα. Έτσι, γιατί ο καπιταλισμός έχει επιλογές. Μπορείς να επιλέξεις, ας πούμε, όταν έχεις πανδημία και υποστελεχωμένα νοσοκομεία, να διαλέγουν ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν, ποιοι θα μπουν στις μέρες. Έτσι τώρα δεν κάνεις αντιπλημμυρικά, τα τρώνε εκεί οι περιφερειάρχες. Επιλέγεις. Θα γκρεμίσω το φράγμα, να πνιγεί το χωριό αντί για την καρδίτσα. Ωραία πράγματα. Γίνονται πάντως πραγματάκια. Μπορεί να γίνει και ένα survivor ασθενείας, θα έλεγα. Καλό. Δηλαδή να περνάνε διάφορα αγωνίσματα και όποιος νικήσει.
νικήσει θα μπει στη ΜΕΘ, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, σκατούλε. Να νικήσει και εκεί ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα. Να πάρουν το κολλή ατομικής νοσηλείας κάποιοι. Όλα γίνονται. Ναι, μήπως να επιλέξει ο κόσμος να αγωνιστεί και να διεκδικήσει καλύτερο αύριο, λέμε τώρα. Νομίζω όχι, αυτά δεν πολύ ψήνουν τον κόσμο. Προτιμάει να το παλέψει ατομικά, ας πούμε, για να πάρει κανένα κολλή ατομικής νοσηλείας παρά το συλλογικά. Δεν έχει βγει survivor συλλογικό, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν έχει βγει survivor συλλογικό. Έχεις δει εσύ παιχνίδι που να αγωνίζονται πολλές ομάδες. Άσε το ποδόσφαιρο τα στημένα κι αυτά. Τέτοια reality που βγαίνουν. Σου μαθαίνει ο καθένας μόνος σου για να κερδίσει το έπαθλο. Ναι, επειδή αυτό δεν πιάνει όμως και είμαστε πολλοί, μήπως να είμαστε ενωμένοι. Δεν ξέρω, πολύ πρωτοποριακές αυτές οι ιδέες. Μας ξενίζουνε. Ναι, γεια σου φίλε Απόστολη! Γεια χαρά! Είμαι φίλε μου ο Κώστα το Εγάλιο! Άκου φίλε! Να δεις τι κρίμα! Άκου βρε φίλε! Να δεις τι κρίμα! Στα δακρυά της έπεσα θύμα. Θύμα, μπράβο. Λοιπόν, κάνεις δεύτερες. Θέλω να πω εδώ πέρα στον κύριο Μπακογιάννη, τον δήμαρχο εδώ πέρα των Αθηνών. Ναι, our mayor. Ναι, ναι. Που άλλη mayor να μην τον βρει. Τη Βασιλίση. Όχι, μίλησε εσύ. Σαν δήμαρχο εννοώ. Σαν δήμαρχο. Α, το εντάξει. Λοιπόν, εκεί στη Βασιλίση Σοφία, κύριε δήμαρχε, δίπλα στη Βουλή να πούμε. Εκεί την ημέρα τι χτύπησε κανένα μουσώνα εκεί την Αθήνα. Έτσι. Την Αθήνα του 20ου αιώνα που λέτε εσεί. Εκεί είναι το βουλεβάρτο, άμα δεν ξέρετε. Άμα είστε άσχετο τώρα, μην μπερδεύεστε. Ένα μπουλεβάρδο, όπως είναι το Ούνταν τη Λίντεν στο Βερολίνο. Εκεί είναι το φουλεβάρδο, από εκεί ξεκινάει. Αυτό που εσείς λέτε πλημμύρα και τέτοια. Κύριε Μπακογιάννη, μήπως εννοούσετε την Αθήνα του 21ου αιώνα π.Χ. Γιατί έτσι το σύστημα που υποστήριζε η κύριε Μπακογιάννη, εκεί την πηγαίνει την Αθήνα μας. Εκεί την πηγαίνει. Όπως αυτός εκεί το 112. Κατόπιν ζημιάς μας έρχεται το 112. Και τι μας λέει ρε παιδιά, ότι είσαι μαλάκας και φταίς, αυτό σου λέει. Όχι. Σήκω, φύγει γιατί φταίς. Τρεχάτε να σωθείτε ή κλειδαμπαρωθείτε. Αυτό είναι το 112. Ναι, τώρα μη σου έρθει λάθος εντολή, γιατί του κλειδαμπαρωθείτε και να σου ανέβει το νερό μέχρι το φορτιστικό δεν είναι καλή ιδέα. Αυτό λέει. Λοιπόν, ακούστε τώρα και εγώ θα στείλω ένα 112 κανονικό. Ο κυψός κύρι που περνάει το 70% το νερό της Αττικής δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει συντηρηθεί, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει αναβαθμιστεί από το 2003 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι πολλά τα χρόνια. 20 χρόνια κύριε έχουν 20 χρόνια σιγά. Πειράξουν τον Κηφισό. Σκέψου πριν 20 χρόνια εγώ ξεκίναγα ραδιόφωνο. Σαν νεράκι περάσανε. Τι είναι. Ο Κηφισός παιδιά εκπέμπει σος. Κακός παραλληλισμός το νεράκι. Τέλος πάντων. Σαν νεράκι περάσανε ωστόσο, αλλά θα μπορούσε να γίνει και αντιπλημμυρικό. Ναι, μπορεί. Ναι. Μπρος. Έλα ρε Αποστολή. Έλα, γιατί δεν μιλάς. Κουνούμαλο της καρδιάς μου. Αυτά, ναι. Βασικά θέλω την τοποθέτησή σου για τις νέες ταυτότητες. Τι τοποθέτηση, τσιπάκια μας παρακολουθούν και πάμε κάτω να διαδηλώσουμε. Δεν κατάλαβα. Είναι του σατανά. Και να μας τη βγάλουν με το ζόρι, εγώ θα την αφήνω σπίτι. Μέσα σε σεντούκι. Άρα θα τη βγάλεις. Αν μας υποχρεώσουν, λέω. Αλλιώς τώρα σκοπεύω να πάω να βγάλω καινούρια τώρα για να λύγει σε 15 χρόνια. Μπα, και αυτές θα τις κόψουν από στο ρήμα, το ξέρεις. Θα προσπαθήσω όμως. Άρα να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι, πάμε τους μαλάκες και θα γράψω από κάτω και χριστιανός ορθόδοξος να τελειώνουμε. Γιατί και αυτά μας τα κόψανε. Χάσαμε τη μία μάχη τότε, μην ξαναγίνουν τα ίδια. Έτσι ακριβώς. Χω, δηλαδή χριστιανός χω. Και όταν είναι τα Χριστούγεννα θα βάλω 3. Χω, 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 χω. Ναι, δηλαδή πολύ χριστιανός. Έλα, πώς το λέω, μου. Έλα. Είσαι έτοιμος. Ναι. Είσαι έτοιμος για το τρίτο μνημόνιο, για το τέταρτο, πέμπτο, έκτο μνημόνιο. Με τους μαλάκες εκεί πάνω. Που αυτά να πούμε την καρδιά της Ελλάδος. Τη Λάρισα. Το Βόλο εκεί. Τον Κάμπο. Που είχε τα πιο πολλά Καγιέν. Που είχε τα πάντα. Ήταν πλούσιο. Καταλαβαίνετε. Τώρα όλα εμείς πάλι θα τα φορτωθούμε. Και θα τα πάμε όλα στην Τέρνα. Στο Γεραπετρίτη. Έτσι. Τα αφεντικό στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του. Στο Γεραπετρίτη δεν είναι όπως το λες. Είναι στον πεθερό του Γεραπετρίτη. Είναι άλλο σπίτι τώρα. Μην μπερδεύεσαι. Ναι. Και με την ευκαιρία θα του δώσουμε και την Αττική Οδό, είδα. Κόψω χρονιά λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, δηλαδή, στο ίδιο σπίτι πάνε, καταλαβαίνει. Δηλαδή, κάθε φορά που θα περνά στην Αττική Οδό τώρα, να λες γεια σου, Μητσοτάκη, μεγάλε. Γεια σου, ρε Μητσοτάκη, γεια σου, ρε. Να μην πεθάνει ποτέ, ρε φιλαράκι, ποτέ, ρε, ποτέ. Γεια σου, Γεραπετρίτη, χαλάλη. Τέτοια θα λες. Ή Κασελάκη, μεγάλη. Για το Κασελάκη. Ο Μητσοτάκης τη δίνει την Αττική Οδό στην Τέρνα πάντως. Ο Κασελάκης είναι ο επόμενος, ξέρω εγώ. Γιατί δεν συνεννοούμαστε. Μπορεί να είναι, ναι. Τι λέμε τώρα, ο Μητσοτάκης δίνει την Αττική Οδό στην Τέρνα. Αχ, ρε Απόστολε, ναι. Όλα τα δίνει ο Μητσοτάκης, να πούμε στην παρέα του, εκεί πέρα στους γενείς. Α, βλέπω μια δικαιολόγηση Μητσοτάκη, τι έπαθες, τι έγινε. Τι δικαιολόγηση Μητσοτάκης, Μητσοτάκης γαμιάς και ο Μητσοτάκης 41%. Και τώρα πάλι εκεί, όπως έγινε στις αίρες. Ναι, αλλά όταν σου λέω για το Μητσοτάκη που δίνει στο Γεραπετρίτη την Αττική Οδό, στον πεθερό του, και μου το γυρνά στον Κασελάκη, κάπως έρχεται και 41%. Κάπως το δικαιολογείς μέσα σου. Κατάλαβες, μαλάκα. Τι να δικαιολογεί, μαλάκα. Θα σου κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Για κάνε. Ποιος είναι ο πιο μαλάκας ακροατής σου? Με φέρνει σε δύσκολη θέση.
Πες εμένα, σε παρακαλώ. Και τώρα δεν θα ήθελα, αλλά ξέρεις. Θα το αιτιολογήσω. Είσαι κάπου νικητής, να. Μπράβο. Λοιπόν, άκουτα. Είχα ένα μαγαζί, εγώ 16 τετραγωνικά. Και εγώ ξέρεις τι έχω. Ένα καφέ. Ένα αραβωνιάρι, εσύ 2 μέτρα. Άνε, 2 μέτρα. Έχω έναν αραβωνιάρι, 3 μέτρα παλικάρι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο και φθηνό παλικαράκι σαν το φρίγκο. Μπράβο. Πώς ξεχάστηκα έτσι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο, μα φθηνό παλικαράκι σαν το ρίγκο. Πάλτε, είναι πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, άκου τώρα. Έριξα λάσο για να σε πιάσω. Έτσι, λοιπόν. Επαγγελό και ποιήση τώρα. Έριξα λάσο για να το πιάσω και αν μ' αφήσει πότε στον άσο. Λέγε. Είχα ένα μαγαζί 16 τετραγωνικά. 16 τετραγωνικά είναι ένα δωμάτιο. Ένα μικρό υπνοδωμάτιο. Είχα γεννήτρια. Όχι ένα μικρό υπνοδωμάτιο. Ένα μικρό υπνοδωμάτιο είναι 9 τετραγωνικά. 16 τετραγωνικά είναι ένα άνετο υπνοδωμάτιο με μεγάλη ντουλαπίτσα, θα έλεγα. Τέλο πάντων, ρε μαλάκα, μαγαζί είχα εγώ τώρα και είχα μπείτε με και μπαλάκα. Μην μπερδεύουμε τα δωμάτια όμω, συγγνώμη, ε. Εντάξει, πόσο μαλάκα είμαι που είχα και γεννήτρια. Τώρα δηλαδή φαντάσου πόσο μαλάκα. Άκου τώρα επειδή έχω βαρεθεί να ακούω 20 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Περιμένω να οριμάσουν οι συνθήκε και τι δικέ σα, να οριμάστε, να συνεργαστούμε, να δούμε τι θα γίνει με το Μητσοτάκη, γιατί μόνοι σα παιδιά δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Να ενωθούμε. Να ενωθούμε, ναι. Αχ, με τον Στέφανο, αντάμα θα ήθελα. Πολύ απλά γιατί η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική. Εντάξει, ας πάρουμε και τον Στέφανο. Άλλοι και από ό,τι έχω... Να σου πω, τι ψήφισες την Κυριακή. Στέφανο. Εντάξει. Με εμένα με εξητάρει το καινούριο. Βαριέμαι το παλιό και τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν βάζεις τζουμάκα, παιδί μου. Το πιο καινούριο με στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι μαρξιστής και δεν τα θεωρώ. Α, εντάξει. Αυτό το ακούω. Καλαμούκι, βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι υπονοούμενο για τον Καλαμούκι. Κατάλαβε. Α, έκλεισε το μάτι τώρα εσύ. Κάτι κατάλαβα. Άκου, μ' αρέσει να δοκιμάζω. Κατάλαβε. Μ' αρέσει. Όπα, τώρα μιλάμε. Καλησπέρα. Έτσι, καλησπέρα. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι 59 χρονών, αλλά. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει να δοκιμάζω. Εντάξει, Καλαμούκι. Η γριά, η Σιριζέα, η κότα έχει το ζουμί. Αυτό να το πει στην κολλητή σου εκεί πέρα. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, από χθες είμαι μέλος. Κύριε Βυσδέκη. Από χθες είμαι μέλος στο συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία. Κατάλαβα, όλοι ψιλοβρόντιδες μαζεμένοι πήγατε να ψηφίσετε. Μόνο που είναι από τους χαμένους. Τι, πείσατε... τζουμάκα. Ναι, με πείσατε εσείς η κυρία που βάζετε, επειδή είναι από το Πασόκ και το Πασόκ προσφέρει στον τόπο και ωραία χρόνια, ψήφισα τζουμάκα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Εντάξει, τώρα, λογικό. Σκέφτομαι ή αποχή να κάνω. Θα πω κάτι φαλοκρατικό και σεξιστικό. Δεν συμφωνώ με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά μάλλον Κασελάκη θα ψηφίσω αντί να βγει τη Αξιόγλου. Γεια σας. Ναι. Καλή Μικουλή. Περίμενε. Ρε. Ναι, Αποστόλη. Ου. Έλα, ρε. Να σου πω στα γρήγορα, ναι. Γιατί είμαι λίγο κουρασμένος. Είμαι από αυτούς τους 500 περίπου που πήγαμε χτες στη Θεσσαλία στα χωριά. Α, νόμιζα θα μου λες αυτούς που πήγατε και ψηφίσατε η ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, γι' αυτό έτσι είναι το σχόλιο και θα σε πάρω αύριο να σου δώσω και ρεπορτάζ από τα χωριά. Την ώρα που ήμασταν 500 αυτοί που ξυπνήσαμε χάραγα για να πάμε στα χωριά της Θεσσαλίας να αντικρίσουμε την απόλυτη καταστροφή. Τώρα αυτά που βλέπουμε σε βίντεο και φωτογραφίες δεν είναι το 1/1000 από αυτά που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Όσοι μαζευτήκαν και πήγαν και ψηφίσαν τον Κασελάκη. Τον Κασελάκη συγκεκριμένα δεν ξέρω, το 146.000 ήταν όλοι, 45% του μισθού. Περίπου η μισή, περίπου λίγο πιο κάτω από του μισθού, ναι. Γύρω στου 70.000 άνθρωποι. Εκεί. Και άλλοι 60 κάτι τη. Δηλαδή, και εμείς δεν έχουμε πολλές φορές τι να κάνουμε τις Κυριακές, αλλά τέτοια μαλακία δεν την κάνουμε. Δηλαδή, τέτοιο ψωλοβρόντι δεν το έχω σκεφτεί. Για 2 ευρώ που ήταν δωρά και δάκι. Πάρε ένα ψωμί παραπάνω και ρίξει στα Περιστέρια, δεν πειράζει. Σωστό και αυτό. Σωστό. Βάλε ένα λίτρο βενζίνη έτσι και πέτα το παραπάνω κάτι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Να παδιάσω, πάνε να κάνει αυτό το πράγμα. Αριστεροί άνθρωποι, ας πούμε, θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι λίγο πιο ουσιαστικό. Αριστεροί άνθρωποι, τώρα σιγά σιγά λίγο να αφαιρούμε κάποιες έννοιες, θα έλεγα. Και το λέω δηλαδή, ας το κάνουμε εμείς, γιατί θα το κάνει ο Κασελάκης έτσι κι αλλιώς. Να αφαιρέσουμε το άνθρωποι ή το αριστεροί. Το αριστεροί. Το άνθρωποι, πάντα άνθρωποι. Έλα ρε εσύ Απόστολε, Δανοκουλού εδώ καταρχήν. Ναι, ναι. Πήρα να σε τσιγάρω, να σου πω πόσο μπροστά είσαι, πόσο γαμάτο άτομο είσαι. Και εγώ τα λέω στον εαυτό μου, αλλά δεν πείθομαι πάντα. Πες όμως γιατί. Όχι, πρέπει. Το προέβλεψες μάνα μου. Κασελάκης παιδί μου, του τα έλεγες του μαλάκα το κυρίσεω. Δεν το ακούνε παιδί μου. Δεν ήθελε. Ναι, λέει Αξιόγλου, τι Αξιόγλου βρε μαλάκα. Καταρχάς η Αξιόγλου, τώρα βλέπεις την Αξιόγλου και σκέφτεσαι τον Ζανακόπουλο. Βασικός λόγος να μην ψηφίσει Αξιόγλου. Εγώ έτσι λειτουργώ τουλάχιστον. Θα σου κάνω μήνυση. Έστω Σιριζέο άλλη φορά να μην κάνει λάθος επιλογή, να μην πηδάει στον Σαχόπουλο από τα μπαλκόνια. Και τώρα Σιριζέο είναι. Έλατε. Η λάθος επιλογή είναι συνυφασμένη.
Γεια σου, Αποστολάρα μου. Γεια. Πήρα να σου πω κάτι. Θα πέσει από τα σύννεφα τώρα, αλλά θα σου το πω εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει γίνει. Ζητάνε από την εφορία σε άτομα με αναπηρία, όπως είναι η γυναίκα μου, να προσκομίσουν κάποια χαρτιά, τέλος πάντων για τα αναπηρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μέσα σε αυτά τα χαρτιά είναι και η απόφαση που έχει βγει από τα ΚΕΠΑ. Τους τη στείλαμε, είναι του 2015. Δεν τους κάνει, άσχετα αν είναι εφόρου ζωής, δεν είναι πιο καινούργια απόφαση. Προσπαθούμε λοιπόν να πάρουμε στα ΚΕΠΑ τηλέφωνο, γιατί είμαστε 40 χιλιόμετρα από τα ΚΕΠΑ που ανήκουμε, προφανώς. Δεν το σηκώνει κανένας. Πήρα στο Υπουργείο Υγείας, μου είπαν ότι ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πήρα στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εκεί πέρα μου είπαν ότι δεν τους φταίνε τα ΚΕΠΑ, γιατί τους ρώτησα πώς επικοινωνούν εκείνοι με τα ΚΕΠΑ. Μου είπαν ότι μου φταίει η εφορία που ζητάει αυτό το χαρτί. Τους λέω το ξέρω, αλλά τι να κάνω τώρα, αφού χρειάζεται αυτό το χαρτί. Με τα ΚΕΠΑ λέω πώς μπορώ να επικοινωνήσω. Μου λέει πρέπει να πάει από εκεί ο δικαιούχος. Λέω συγγνώμη, δηλαδή πρέπει όλα τα άτομα με αναπηρία να μετακινούνται μέχρι τα ΚΕΠΑ που είναι 40 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Εντάξει, εντός Αττικής είστε, μου λέει. Μου παραπονιέστε. Άλλοι είναι εκτός, άρα. Σωστό κι αυτό. Μπράβο, Αποστόλη. Αυτά θα σκέφτεσαι. Πάλι καλά, πες που είμαι εντός Αττικής. Ωραία. Έχω μια απάντηση έχω να δώσω. Το μόνο της μάνας τους. Ναι. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε, τι πίτσες πήρε ο Κασελάκης, τώρα τα πίτσα ταρτούφο. Πίτσες μπλε. Δύο πίτσα μαργαρίτα μπάφαλο, δύο πίτσα μαργαρίτα, δύο πίτσα ταρτούφο, δύο πίτσα πεπερώνι, δύο πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά. Πίτσες μπλε, το λέω κανονικά. Ναι, καμία special, καμία ελληνική, καμία. Τις είπαμε, τις βάλαμε τώρα. Κάτι πεπερώνε, κάτι προσούτα, κάτι μοντέρνες, μοντέρνες. Κυριλέ, κυριλέ. Κάτι άλλο δεν μας είπε. Τι ψαφισογύφτος. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα με τις κάρτες και με αυτά, ξέρεις, οι τηλεβεράδες κλαίνε. 9 στις 10 παραγγελίες είναι χωρίς tips. Οχ, έτσι πάει. Παλιά έβγαινε και ένα δεκάρικο, κοσάρικο από τα tips. Ναι, ναι, ναι. Από σ' όλη φρικτά πράγματα σου λέω τίποτα, τίποτα δεν αφήνουν. Ναι. Δεν αφήνουν τίποτα και έχουν και απαιτήσεις. Πάρε με τηλέφωνο πριν, έλα από εκεί, έλα από εδώ, πήγαινε μου. Καλά, υπάρχουν και τα πιο χοντρά. Φέρε μου τσιγάρα το περίπτερο. Κοίτα, να σου πω κάτι άλλο. Αν σου έλεγε ο άλλος φέρε μου τσιγάρα και σου άφηνε 3 ευρώ δεν με πειράζει. Αλλά τζάμπα τσιγάρα δεν υπάρχουν. Όχι τζάμπα, ναι, εντάξει. Παρακαλώ πάρα πολύ, είναι τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ο σταθμός τα παραπολιτικά. Είναι αυτός ο σταθμός, ναι. Ναι, γεια σας κυρία μου. Λέγουμε Γιάννης Μπουρνέλης. Σε παιδί δεν με ξέρεις. Όμως είμαι γνωστός στην κυρία Κουραή, με ξέρει. Ήθελα λοιπόν να δώσω μια συνέντευξη στην εκπομπή της. Είμαι ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο ηθοποιός, ο παρουσιαστής που κατά καιρούς έχω παρουσιάσει όλους τους ανθρώπους. Κατάλαβα, ξέρω, ξέρω, έχω εικόνα, ναι. Έχεις εικόνα, μπράβο, αγόρι μου, είσαι ζώφυλος, παιδί μου. Πες στη Χριστίνα, ότι την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε πολύ καλοί φίλοι, αλλά είμαστε γνωστοί και με ξέρει. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί να τα βρείτε αργότερα. Ναι, θέλω λοιπόν να με βγάλει στην εκπομπή της, κατεβαίνω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Και θέλω να με βγάλει, κατάλαβες, αν μπορεί. Πού κατεβαίνετε? Στην Παλίνη, αγόρι μου, στο Γέρακα κτλ. Πες το και εσύ, αγόρι, πώς σε λένε εσένα? Αποστόλη με λένε. Βρε Αποστολάκι, πες το και εσύ. Ναι, θα το πω. Εντάξει, πες το, Αποστόλη. Με ποιο κατεβαίνετε, με το κουκουέ? Όχι, κατεβαίνω με το Ναϊδόνι. Εγώ δεν μπορώ να το πω τότε. Τέλος πάντων, θα το πει η Κοραή. Η Κοραή, ας το πει. Και κάτι άλλο, χθες στο γήπεδο παίζαμε στην Ιωνία τώρα τοπικό παιχνιδάκι και σηκώσαμε ένα πανό κυβέρνηση αχρήστων μας και μας μνήγει μας δολοφονία. Για νοπολίτικα είπαμε, νοπολίτικα. Ναι, ναι. Η Νέα Ιωνία δεν είναι νοπολίτικα, η Καλογρέζα έχει ιδρυθεί από κομμουνιστές επίσημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αυτά για τα γήπεδα όμως τώρα, αυτά είναι στο σπίτι σας να βάλεις το πάνω, σε παρακαλώ. Ναι, καλά, εντάξει, δεν σηκώσαν κι άλλοι, τη σηκώσε και άκη, δόξα Βίρονα. Μ' αρέσει που απαντάς κανονικά. Ναι, ναι, το ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι κάνεις πλακά. Λοιπόν, αλλά άκου ποια ήταν η φάση ότι δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, ρε παιδί μου, δεν ασχολείται κανείς μαζί μας και το διακόπτει ο κομπλεξικός ο παρατηρητής. Το παιχνίδι και έρχονται, ξέρω εγώ, από την ομάδα να μας πούνε παιδιά, αν γίνεται, κατεβάστε το. Και το παίρνει χαμπάρι όλο το γήπεδο και έρχονται μπαμπάδες με τα παιδάκια τους από τις ακαδημίες που ήρθαν να δουν τον αγώνα και αρχίζουν όλοι μαζί να τραγουδάνε Μητσοτάκη καμιά. Ντροπή αυτά. Τα έχω δει και σε μια παράσταση κάποιου γνωστού μου. Δηλαδή του φωνάζουν σε ρυθμό, α πούμε, κάπου όπα, ε. Ναι, ναι, αλλά σου λένε τόσο βλάκα, άστο να περάσει έτσι. Παρεμπιπτόντω αυτή η παράσταση παίζεται τώρα Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Θεσσαλονίκη Πλάζα Ρετσού και Πέμπτη 21 στη Λαμία, η Πάτη. Λέω για αυτή την παράσταση. Αθήνα πότε έρχεσαι? Αθήνα 5 Οκτώβρη, στο θέατρο Άλσο. Έγινε, έγινε. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Μπράβο, Αποστολή μου, έγινε. Γιατί βάζουμε και οικονομικό να μπορούν όλοι. Όχι, καλά κάνει, πολύ καλά κάνει. Έχει όμω και το ακριβό και αυτό που μπορεί να πληρώσει. Σωστό. Ναι, καλημέρα, Αποστολής. Ναι, ναι. Καλημέρα, σε παίρνω από Γαλλία, τριαντάφυλλος. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Ναι. Ακριβώς. Ποια πόλη? Ποια πόλη? Κοντά στη Λιόν είμαστε. Τι κοντά στη Λιόν, ποια πόλη? Ποια πόλη, Φερνέ Βολτέρε, φίλε. Πού? Ναι, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, γράψτε Λιόν και είμαστε μια χαρά, εντάξει. Όχι, τέλος πάντων. Έχω ένα φίλο μου εδώ πέρα που θέλει να σου πει την άποψή του, ρε παιδί μου, για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Α, έχουμε από ψάρα και στη Γαλλία. Ναι, για πες. Εννοείται, για πες να το δωρήσει, για την άποψή του, ρε φίλε. Μητέ, το κουκουέ ξερό ψωμί. Τι είπε, κουκουέ ξερό ψωμί. Α, σα έχει ξεσκίσει ο Μακρόν, ε. Φίλε, άσε, μην τα ψάχνει αυτό. Εδώ πέρα στη Γαλλία. Δεν, είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι, εδώ πέρα είναι όλοι άρρωστοι, δεν το συζητάμε. Όλοι άρρωστοι. Θα έχουμε αρρωστήσει όλοι να πούμε με τον Μακρόν εδώ πέρα. Φίλε μου, να είστε πάντα καλά, σα ακούμε απ' έξω. Φιλιά πολλά παντού και να συνεχίσετε όπως είσαστε. Γεια σου, Αποστόλη. Ποιος είναι? Είναι ο Ιχολήπτης. Για να δεις πόσο μαλάκες είναι οι ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Ενώ έχω μια γνώμη. Προτιμούν να λωτριωθούν για να γίνουν κυβέρνηση παρά να μείνουν ρε παιδί μου σε ό,τι αριστερό έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό εσύ τώρα το πήρες χαμπάρι? Όχι, όχι, το ξέρουμε καιρό. Μου σταματήσει να ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια. Α, έχει ψηφίσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω ψηφίσει, δεν το κρύβω. Το λέω ανοιχτά. Ω, εντάξει, άμα δεν σε πειράζει. Επίσης έχω υπόνοιες για νοθεία. Δεν μπορεί να βγει έτσι. Όπα, μπήκανε δεξί να ψηφίσουν. Μπήκανε δεξί να ψηφίσουν, επίσης ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα, έτσι. Πάμε. Αυτό ισχύει από την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ. Μου ήρθαν εμένα και μου λένε πες όνομα, αριθμό ταυτότητα και σε βάζουμε και ψηφίζει Κασελάκη. Και δεν πληρώνει στα 3 ευρώ, μου λένε. Είναι κανονισμένα όλα. Ωραία, δουλειά. Αφενός ούτε τσάμπα. Θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κακό πάντως. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Αφενός αφετέρου χρόνια γινόταν αυτό. Δηλαδή όλοι αυτοί ξαφνικά ήταν κρυμμένοι ΣΥΡΙΖΑΙ που περιμένανε πότε θα εμφανιστεί ένα ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε να ψηφίσουν. Από άλλα κόμματα ήταν. Εσύ θες και τον Κασελάκη για να έχει ψωμί από πίσω όμως. Εγώ είμαι φανατικός Κασελάκη, έτσι κι αλλιώς, ναι, επαγγελματικά δηλαδή είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Αφενός, αφετέρου, όπως λέω και στους άλλους φίλους, φοβόμουν ότι θα παραγγείλουμε Αχτσιόγλου και θα μας έρθει μετά στο σπίτι Τζανακόπουλος. Φασίστα μαύρε! Και μόνο σε αυτή την ιδέα και Κασελάκη και Πολάκη κατευθείαν, άντε, στο δίνω. Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω! Δεν κάνεις δουλειά, δηλαδή, αν πρέπει να ψηφίσεις Κασελάκη για να κάνεις επένδυση για το μέλλον για να έχεις δουλειά, δηλαδή. Ε, βέβαια, επαγγελματικός είναι λόγος. Ε, ναι, επαγγελματικά δες το. Έτσι αλλιώς με αυτό με τον Κασελάκη μόνο επαγγελματικά θα το δεις. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Άκουσα τώρα έναν κύριο που είπε για τον Εύρο. Γενικότερα που έλυζε. Και θα ήθελα να πω κάτι, ότι ειδικά εκεί στον Εύρο οι άνθρωποι ζουν από το στρατό, ζουν από του σπουδαστέ. Δηλαδή η ζωή του είναι στρατό και μπάτα. Δηλαδή ό,τι έχουν να κάνουν, επειδή έχω υπηρετήσει εκεί, τα προϊόντα που δίνουν στο στρατό, οι φαντάροι βγαίνουν έξω στα μαγαζιά του, κλείνουν τα ρούχα του για πλήσιμο. Και είναι τόσο εγκύθιοι πραγματικά, είναι κολλημένοι σε αυτό τη στρατοκρατία. Και κάτι άλλο, ότι το 20% που μα είναι ακριβώς αυτή η βάση. Καραβανάδες, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογατρίκοι, παρατρεχάμενοι λίστες. Οι άλλοι πάνε για μπάνιο. Δεν πληθύνουν οι απολυτοί. Και μετά έρχονται και πληρώνουν τα ρεύματα και όλα αυτά. Έλα, εσύ είσαι προσκυνημένη κυριολεκτικά και μεταφορικά και ο άλλος ο Θήμιος η Μπουγάτσα είναι μόνο μεταφορικά. Άκου μου, ρε βρωμιάρα τώρα. Ήμουνα έτοιμος να ψηφίσω την Εφούλα, θυμάσαι που με ρώτησες. Ναι, ναι. Τι έγινε τελικά? Με το που είδα τι σπέκουλα έπαιξε από εσάς, ο Βαλτός, ο έτσι, ο τραπεζίτης. Όλεο για να λένε τα κομμούνια έτσι. Πάμε για τον Κασελάκη. Πάμε για τον Κασελάκη. Έτσι το έδειξα στο Κασελάκη το γκεν και ένα. Δηλαδή εσύ τώρα επιμένεις ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ? Άντε, ρε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, όχι, να ξέρουμε. Καταρχήν στο ταξί μέσα είναι οι καπουλές. Η γυναίκα? Η γυναίκα, ναι. Άκου πώς μιλάει για μένα. Να τη πάρει λεφτά για κούρσα. Αποστόλη, καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ευαγγελισμό και στο Αλεξάνδρα στο νοσοκομείο που είναι το κορίτσι μας. Μια χαρά όλα. Το δημόσιο νοσοκομείο. Το τονίζω. Εγώ εχθές πήγα και ψήφισα τον Κανελάκη γιατί κύριε Μητσοτάκη. Ποιο Κανελάκη, ρε Καραγκιόζου, ούτε ποιο ψήφισε δεν ξέρει. Το Κασελάκη, ρε, ναι, ρε, εντάξει, το διγάω κιόλα τώρα. Ναι, ναι, αυτό και ξεχνάμε τα γράμματα. Απόστολε, έπιασα. Εγώ δεν θα πω καλή χρονιά και κολομαλοκυθολογίες. Λοιπόν, να είσαι η μαλακή οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί. Για πες μου, ρε, ποιος κάνει τα αγκία θυμιατά και τα σκατά λιβάνι και τους κλέφτες δήμαρχους και τους γύφτους καπετάνιους που έλεγε ο Σουρής. Αυτός, 1-0. Σ' άρεσε. Επειδή δεν θα γαμηθούμε ούτε φέτο, γιατί δεν σε καλέσανε στο κουκουέ, θα μου αναλύσεις άλλη μέρα τι σημαίνει. Άλογα ποινίας και σίκα ευβίας. Το σίκα ευβίας άστο. Με την πλημμύρα και αυτά τα σίκα ευβίας γίνανε υποβρύχια σίκα. Και αυτό σηκώνει και δεν μας το σηκώνει, ντρεπού.
Χριστί μου, να το πιάσουμε, δεν μπορούμε. Μη ζηλεύεις. Μα δηλαδή, αν είναι δυνατό, για να σε πιάσουμε στη γραμμή, πρέπει να προσευχηθούμε. Κάνε προσευχή και όχι αυνανισμό. Ορίστε, το έχεις δείξει τον αυνανισμό και δεν πιάνεις γραμμή. Άμα είναι τα χέρια αποσχολημένα, εγώ σου φταίω μετά. Και το πάθος του αυνανισμού έχει γίνει δέντρο πλέον. Θα αγωνιστείς αρκετό καιρό για να το κόψεις. Και θα πρέπει να προσέχεις. Συζητήσεις πονηρές και βρώμικες και σεξουαλικές και ανήθικες, μην ανοίγεις. Τα λέει ο πατήρ. Δεν φταίω, εγώ είσαι καύλας. Πώς να μην είναι απασχολημένα τα σχέδια. Ισχύει ότι είναι δύσκολο. Να το ρωτήσω τώρα κάτι. Κόβεσαι γιατί δεν έχεις καθαρό ήχο. Διόρθωσέ το. Γεια σου! Γεια! Ο ηχολήπτης είμαι. Έλα, ηχολήπτη, να είδες, βρίσκεις γραμμή, μην παραπονιέσαι. Μόνο με έτσι στο είχα και φιέλο βιάζουμε. Άσε τις μαλακίες, βρήκες μπαμ μπαμ. Ναι, 15-20 τηλέφωνα έχουμε πάρει. Λοιπόν, καλά είναι. Τα δύο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα γίνει, το Πασόκ του Ανδρέα, θα μοιάζει με επαναστατική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση, κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα. Σαν ελπίδα το λες αυτό. Σαν ελπίδα δεν το λέω. Α, εντάξει. Επίσης θέλω να δώσω τα φιλιά μου στο κουνούμελο από την Νίκαια της Γαλλίας που σε ακολουθεί, θα σε παρακολουθεί κάθε μέρα. Νόρια. Non, je ne regrette rien. Νίκαια να είναι, ρε, νίκαια, λαϊκή γειτονιά, έτσι. Όπως ξέρουν, δηλαδή, η νίκαια συγκεκριμένη είναι πολύ λαϊκή. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα σε πάω στο νησί, θα σου βάλω τη μισή εικόνα που λέει ο Άδωνης, μην παρεξηγηθούμε. Είναι ένα τρίμηνο δύσκολο. Έχουν συμβεί μια σειρά, μια αλληλουχία πολύ δυσάρεστων γεγονότων. Αυτή όμως είναι η μισή εικόνα της Ελλάδος. Θέλετε να σου πω λίγο την άλλη μισή. Όχι! Όχι! Μισό λεπτό, γιατί τη μισή. Αφήστε τα μισή και αρχίστε το άλλο. Αρχίστε το τέλος πάντων, ναι. Η μισή εικόνα είναι ότι πάμε. Όχι, τρένο, συγγνώμη. Η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα. Οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Ότι πάμε πολύ καλά στην οικονομία, εν πάση περιπτώσει. Και δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι γενικά, να βλέπουμε όλο το ποτήρι μισοάδιο. Μία φορά οφείλουμε να το δούμε μισογεμάτο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εντάξει, πεθαίνει ο κόσμος και πού δεν πεθαίνει. Θα διεκδικήσουμε την αθανασία. Γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι χαζομάρα. Είναι χαζομάρα και είναι και μισολοδοξία. Εν πάση περιπτώσει όμως, όσον αφορά τα υπόλοιπα, για να δούμε και λίγο στα σοβαρά, αύριο θα πρέπει να ασκήσουμε το καπιταλιστικό μας δικαίωμα. Την απεργία εννοείς. Η απεργία είναι καπιταλιστικό δικαίωμα, δεν είναι κομμουνιστικό. Μην μπερδεύεστε. Βέβαια. Μπράβο. Όλοι στο καπιταλιστικό μας δικαίωμα, την Πέμπτη. Κατάλαβες, έτσι τα λέμε. Ναι, μπράβο, έτσι να περάσουμε ένα διακριτικό μήνυμα. Ήθελα το έτσι. Την Πέμπτη κατεβαίνουμε και ευχαριστούμε τον καπιταλισμό για τα δικαιώματα που μας δίνει. Τα δικαιώματα που μας δίνει και ο υπουργός μας που τα διαφυλάτει. Όλοι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, πέρασε το διακριτικό μήνυμα. Όλοι στους δρόμους, να τους δώσουμε την απάντηση που έτσι, όλοι στους δρόμους για τον καπιταλισμό και τα καλά που μας δίνει. Και την κοινωνική κινητικότητα. Ο καπιταλισμός επιτρέπει εντός του καπιταλισμού την κοινωνική κινητικότητα. Εντάξει, τώρα δεν θα μου πεις τα λέω. Και ένα πιο διακριτικό μήνυμα. Έλα. Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, όλοι στο Πάρκο Τρίτσι, φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή. Ναι, γεια σας, ο κύριο Παρπαγιάννη. Ο ίδιος. Κύριε Παρπαγιάννη, σας τηλεφωνώ από Κομοτηνή. Ήθελα να με ενημερώσετε αν γίνεται για κάποιο πρόβλημα ιατρικό. Ο γιος μου είναι ΕΠΟΠ. Ναι. Και εγώ επειδή έχω πρόβλημα. Αυτό που λέει ΕΠΟΠ, ΠΟΠ, 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 επιλογίες. Λοιπόν, ναι, 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 ευρώ. Εγώ έχω πρόβλημα με το κάτω άκρο μου, στον αστράγαλο, στο δεξί μου πόδι. Και θα ήθελα κάποιον γιατρό εκεί στο 424. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί είναι η πρώτη φορά που. Εδώ είναι το 423 πάντως που πήρατε. Δηλαδή με τα πόδια εμείς ασχολούμαστε. Το 23, όχι το 24. Α, εντάξει, ο Θεσσαλονίκη δεν είστε. Ναι, καλέ, πού να είμαι. Εντάξει τότε. Θεσσαλονίκη 20 του μηνός. Στην Πλάζα Ρετσού. Αυτό δεν εννοείται. Παράσταση, ναι. Περιμένετε, μην με μπερδεύετε. Λοιπόν, είναι η πρώτη μου επαφή με το σύστημα τώρα. Έχω τα στοιχεία του γιού μου, αν χρειαστείτε. Το θέμα ποιο είναι, αν υπάρχουν γιατροί εκεί, γιατί μου είπαν από εδώ οι ορθοπαιδικοί ότι θα χρειαστεί επέμβαση. Έχει καταστραφεί στην κυριολεξία, έχουν δεθεί τα κόκαλά μου κάτω. Τι έπαθε το ποδαράκι. Άμα το κάνουμε μάκια, πιστεύετε δεν περνάει. Λέτε, αν ήταν από αυτό. Θέλω να πω, είναι μία, ας πούμε, μία λύση κάπως. Λέτε, είναι πιο σοβαρό από μάκια. Ναι. Εμείς ναι. Το χρησιμοποιούμε πάντως στην σύγχρονη ιατρική. Μακάρι να γινόταν, αλλά δεν γινόταν. Τίποτα. Άμα το κόψουμε το ποδάρι, μήπως είναι καλύτερα. Όχι τελείως. Όχι τελείως. Εκεί λίγο ένα κομματάκι, ας πούμε. Όχι. Δεν εννοώ μέχρι τον μπούτι. Όχι. Έτσι κι αλλιώς, όλα μας τα πλούτη είναι αυτό το μπούτι. Το μπούτι θα κόψουμε. Όλα μας τα πλούτη. Είναι αυτό το μπούτι. Το μπούτι θα κόψουμε. Λίγο αστραγαλάκι, σιγά. Τι θα το κάνεις στον αστράγαλο. Κάνετε και χιούμορ με τον πόνο μου τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ είπα να το κάνω μάκια να περάσει ο πόνος, δεν θέλατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω, τι πρέπει να κάνω εγώ. Ψαλίδι και μαχαίρι βλέπω εγώ τότε, μέσα χειρουργείο.
Ναι, από ό,τι μου είπαν εδώ τουλάχιστον οι γιατροί. Χειρουργείο, να βάλουμε εκεί μέσα μια λαμαρίνα, κάτι να μην πονάει. Έχετε δει το Robocop? Κάπως έτσι, ας πούμε, σε γυναίκα και αστράγαλο. Λοιπόν, εγώ τι πρέπει να κάνω? Να το σιδερώσουμε, λέω. Εννοώ να το ανοίξουμε στο χειρουργείο, να βάλουμε μέσα τα σίδερα, τι είναι και αυτά, αυτά τα στάλτα. Αντισεισμικό όμως, καλό πράγμα θα βάλουμε σίδερο. Ναι, αντισκουριακό, μετά θα το περάσουμε μήνυο και μετά το κλείνουμε. Δεν έχει θέμα μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλος άνθρωπος θα είστε. Λοιπόν, ποιους γιατρούς έχουμε εκεί? Εδώ είναι ο Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ο κύριος Ούτσας, δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Όχι. Για κάποιο Κωνσταντινίδη μου είπαν. Αρχιέτρος είναι. Κωνσταντινίδη, αυτός που είσαι μεγάλο αρχίατρος που λέμε, ναι. Είναι αρχίατρος ο Κωνσταντινίδης και είναι ο καθηγητής, ο προφέσορας Κάπα Αύλας. Τον ξέρετε τον κύριο Αύλα? Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ναι, αυτό σας λέω. Είναι ο κύριος Αύλας που κάνει τις δουλειές αυτές. Εσείς προτιμάτε τον κύριο Κωνσταντινίδη? Όχι, εγώ μου είπαν για κάποιο κύριο Κωνσταντινίδη, αρχίατρο, ο οποίος ασχολείται, γιατί είναι εξειδικευμένο αυτό το χειρουργείο. Ο γιος σας σας το είπε αυτό, ο γιος σας? Όχι βέβαια, γιατροί ορθοπαιδικοί εδώ. Α, το τηλέφωνο το δικό μου ο γιος σας σας το έδωσε? Όχι, πήρα σε ένα άλλο τηλέφωνο, στο 233.000, μου δώσανε το τηλέφωνο αυτό και μου είπαν να ζητήσω τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Σας γλεντήσανε λίγο, κατάλαβα. Αυτό το τηλέφωνο που πήρατε τι είναι, ποιος είναι μου εκεί? Μου είπαν για εξυπηρέτηση μελών του 424. Μάλιστα, χαβαλέδες σκεφτεί, κατάλαβα. Αφήστε με λίγο να το συζητήσω με τον κύριο Κωνσταντινίδη, να κάνουμε εμείς, ας πούμε, μια σύσκεψη, ένα ιατρικό συμβούλιο και να αποφανθούμε τελικά τι θα κάνουμε με το πόδι. Δηλαδή, άμα θα γίνει σιδηροκατασκευή, άμα θα μπει μπετό, να το δούμε τώρα. Θα σας πάρω σοβαρά ή εστιέδεστε? Όχι, σοβαρά. Θα μιλήσω, λέω, με τον άνθρωπο να κάνω ένα συμβούλιο και να μιλήσουμε πάλι. Εντάξει. Ναι, τα στοιχεία μου, τι χρειάζεται να σας στείλω, τη μαγνητική, μήπως χρειαστεί, που έχω κάνει? Ναι, χρειάζεται, αλλά πάρτε με πάλι αύριο τέτοια ώρα για να δούμε. Να μιλήσω πρώτα για να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, να είστε καλά. Καλησπέρα. Τι έγινε, τις έδωσες προσκλήσεις, εντάξει? Τις έδωσα, ναι. Μπράβο. Δεν με λες πώς ανέβεις στη Θεσσαλονίκη? Πώς ανέβω? Δεν ξέρω, λέω, με τι μέσο? Με βάρκα. Α, εντάξει, γιατί λέω μήπως ήσουν τίποτα καπιτάλα και δεν έπρεπε στο αεροπλάνο, ρε φίλε. Όχι, καλέ, με το τέτοιο. Μπι, με την 20 τη μηχανή. Κούτσα, κούτσα. Δώσε γκάζ, μωρέ, ανάπηρη. Δώσε. Με το πράπρα, μπράβο. Εδώ, να σου πω, πότε θα ανέβεις, ρε φίλε, να πούμε καμιά περιοδία εξωτερικό? Πού είσαι? Αγγλία είμαι. Πόσοι είστε εκεί, μωρέ, για να έρθω, εντάξει, τι χωριό είναι η Αγγλία? Λες, άλλοι που έχουν ανέβει, γίνεται χαμός, φίλε. Νομίζω ότι θα βρεις. Υπάρχουν μέρη, αν με καλέσετε θα έρθω, γιατί όχι? Υπάρχουν μέρη. Πρέπει να ψάξεις. Εγώ τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι του επαγγελμάτος, αλλά. Οχού. Εσύ θα έρθεις? Εγώ θα έρθω, θα κοτώ και θα φέρω και παρέα μπόλικη. Δεν μου λες, ρε φίλε, τώρα τι θα γίνει, να πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Έχω τη μάνα μου. Λέω, τι γίνεται, λέει, θα πάω να ψηφίσω την Κυριακή, λέει, να ψηφίσουμε Αξιόγλου, λέει, να μην πει ο άλλος. Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Λέω, καλά. Καλά θα πάει αυτό, πέστης. Ναι, καλά πάει αυτό, αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος, δηλαδή, τώρα τι να πω, ας πούμε, από εκεί πέρα που τον είχαν τον άλλον και οι ΣΥΡΙΖΕΙ του Κλώτσου και του Μπάτσου, τώρα κοίτα να δεις πώς το έχουν γυρίσει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, τον καλοβλέπουν, τον προωθούν, φαίνεται πήρε το χρήσμα από πάνω και δεν ξέρω, μήπως φοβάται και ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό πήγε στη ΔΕΘ και έδωσε τις παροχές που έδωσε, τις παχυλές. Του λέει, άμα φάει τη θέση αυτός εδώ. Τι να πω τώρα, δηλαδή, αν και όχι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, ήλπιζα ότι στο δεύτερο γύρο, άμα υπήρχε μια συσπήρωση, δηλαδή, στην Αξιόγλου, κάτι θα γινότανε, αλλά το βλέπω να πηγαίνουμε, φίλε, πιο βέβαια στον κομμουνισμό από ότι το υπολογίζαμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι κασελάκηδες βοηθούν τις συνθήκες να οριμάσουν. Ναι, ρε, φίλε. Δηλαδή, βλέπεις και λες, δεν πάει άλλο εκεί τώρα, είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι και ο Μιλιός λέει τώρα κουκουέ, ο Μιλιός τώρα έτσι, που ήταν πιο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Άντε. Ναι. Και δεν είναι ο μόνος. Όταν βλέπεις εκεί, καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες κάπως οριμάζουν με άλλη ταχύτητα. Μακάρι, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνει, οι συνθήκες θα οριμάσουν δια της ατόπου. Ναι. Να σε πάω όμως κάπου αλλού. Λαμπεντούζα, ρε φίλε. Νομίζω ότι αν γίνουμε κομμουνισμό, αν έρθει ο κομμουνισμός μια ώρα αρχίτερα, μήπως δεν έρχονται καταδόθες, ας πούμε, ή κατακύθες όπως θες πάρτο. Ας πούμε, να πούνε εδώ ο κομμουνισμός, φίλε, δεν πάμε, πάμε αλλού. Τώρα θες να χρησιμοποιήσουμε αυτό για δικαιολογία? Ναι, καμία αντίρρηση. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Ας έρθει κομμουνισμός γι' αυτό το λόγο. Αφού θες αυτό το επιχείρημα, τόσα υπάρχουν αυτό. Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε να δεις, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος σου λέει, φεύγω, χιλοπνίγομαι και πάω, ας πούμε. Αν στη χώρα του η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τις σπάνιες γαίες πλουτίζει και όλοι εκεί πέρα ψωμολισάνε, πες μου εσύ τι θα κάνει ο άλλος. Θα έρθει από το Κόγκο και από τη Σαχάρα, θα έρθει, να πούμε, μέσα με τα πόδια. Και εμείς οι Ευρωπαίοι καθόμαστε και βγάζουμε, ας πούμε, μνημόνια και λέμε, ναι, θα βοηθήσουμε. Δηλαδή, έλεος, αν είναι δυνατόν.
Θα βάλεις το χέρι πάνω σε ένα κουτί με ακτίνα λέιζερ 666 και θα σε χαράξει τα τριχοειδή αγγεία της παλάμης. Τριχοειδή αγγεία της παλάμης. Μη με ανάβεις τώρα με τα τριχοειδή. Ρε εσύ, σου έχω πει, δεν τον ξέρω αν το θυμάσαι. Εγώ δούλευα σε ένα φαναρτζή στα 12 μου δηλαδή. Άντε πάλι, αυτή την ιστορία της ζωής σου που την έχω μάθει απ' έξω πια δεν αντέχω. Ναι ρε μαλάκα, και έρχεται ο Μάστορας τώρα, εγώ τον έπαιζα, ξέρεις τώρα, τρεις φορές την ημέρα και δεν με κοίταζε. Και λέει, παιδιά, προσέχτε, γιατί όποιος τον παίζει, λέει, πάρα πολύ, βγάζει τρίχες στην παλάμη. Αυτό εννοούσε, η τριχοειδή αγγεία της παλάμης, αυτό εννοούσε. Αυτό. Και εγώ βέβαια κατευθείαν κοίταξα την παλάμη, πώς είμαι σίγουρος. Μαλάκα, ήμουν από τότε. Και τώρα κοίτατε. Την κοιτάω, αλλά δεν έχει τρίχες τώρα, έλα, γεια. Ναι, καλά. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Θέλω να σου πω ευχές και τέτοια, αλλά δεν μου πάει η καρδιά. Τι ευχές. Τι ευχές, παιδί μου, με τόσο θανατικό γύρο, έχει ευχές. Αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν μου πάει. Ρε σε Αποστολή, ένα σχόλιο γρήγορο και σε κλείνω. Επειδή διακινείται από το πρωί σε διάφορα site, η είδηση λέει ότι τον άνθρωπο που πνίξανε χτες, που δολοφονήσανε χτες το βράδυ, ότι τελικά λέει είχε εισιτήριο, και αυτό για κάποιο λόγο είναι είδηση, ας πούμε, και σημαντική. Λες και αν δεν είχε εισιτήριο. Αν δεν είχε εισιτήριο, φίλε μου, λυπάμαι πολύ, καλώς κάνανε. Το σφάλμα τους είναι που δεν σεβάστηκαν τον πελάτη. Τι σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς. Τα βλέπουμε, παιδί μου, διαχέονται. Η χώρα δεν βρωμάει μόνη της. Η χώρα βρωμάει από το κεφάλι, είναι σαν το ψάρι. Όταν σκοτώνονται, καίγονται 26 άνθρωποι στη Δαδιά και επειδή είναι μετανάστες, δεν γίνεται κουβέντα. 500 άνθρωποι στην Πύλο στο καράβι που βοήθησε και το λιμενικό να γύρει το καράβι. Ισχύει. Όταν αυτό περνάει σαν καθημερινότητα, τι συζητάμε. Πώς να μην πάει στον κάθε ηλίθιο, ας πούμε, στη χαμηλή βαθμίδα. Όταν σου περνάει σαν κανονικότητα αυτό από την κυβέρνηση. Ναι, ρε, Αποστολή, ναι, αλλά κάθεται ένα δημοσιογράφο. Να γράψει την είδηση και βάζει στον τίτλο ότι τελικά λέει είχε εισιτήριο. Λες και το αν δεν είχε είναι αδίκημα που επισύρει θάνατο. Εντάξει, στα πύλα. Από ό,τι καταλαβαίνουν, ναι, είναι. Όταν βλέπεις ότι το κράτος ολόκληρο, το σύστημα είναι, δεν το κράτος, το σύστημα. Τι σημασία δίνει στην ανθρώπινη ζωή, μην περιμένεις άλλα. Σήμερα υπάρχουν αυτοί που θρηνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Μάνετο. Πρέπει να επέμβει ένα εισαγγελέα για αυτά που είπε ο Βαβιτσιώτης, αλλά ποιος εισαγγελέα θα τον κάνει. Και για το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι και ύπαρχος από ό,τι άκουσα, δηλαδή είναι αξιωματικός. Ζούμε σε έναν κόσμο, στον οποίο κόσμο τα σκατά έχουν μεγαλύτερη αξία από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Εισαγωγικά, γιατί αυτός δεν έχει αξία. Έχει τιμή. Τιμή δηλαδή πως το ψωνίζει ένα κιλό πατάτες. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Για αυτούς που λένε που δεν είχε εισιτήριο. Θα βγάζε μέσα εισιτήριο, ρε μαλάκα, εσύ που το λες αυτό. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή θα συζητήσουμε αν είχε ή όχι. Όχι, για αυτόν που το λέει. Για αυτούς που λένε ότι δεν είχε εισιτήριο και που πήγαινε. Θα βγάζε μέσα αυτό. Σε πειράξε ότι δεν είχε εισιτήριο. Δηλαδή, όποιος δεν έχει εισιτήριο, τον πετάμε στα λαστά. Αγάπη μου, όταν σε έχει αγκαλιάσει ο χαδελφισμός και εν τέλει ο φασισμός, θα βρεις τις δικαιολογίες σου για να κοιμηθείς ήσυχα. Δυστυχώς. Φίλε μου, δικαιολογίες, να σου πω κάτι, μπορεί και να μην τους ενδιαφέρει κιόλα. Δηλαδή, αυτές οι δικαιολογίες που λες εσύ είναι για κάποιον που έχει στην είδηση. Δηλαδή, αυτός δεν τον νοιάζει, έτσι είναι. Έτσι γεννήθηκε. Δεν έγινε έτσι, γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ό,τι και να περάσει, είναι αυτός που είναι. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας. Κατάλαβες λοιπόν τώρα για τις φωτιές, επειδή το σχέδιο, γιατί λέει ο Μητσοτάκης ότι έχουμε σχέδιο. Έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Το βλέπουμε το σχέδιο που έχετε. Καταρχήν έχουν στα χέρια τους δορυφόρους. Έχουν drone. Έχουν ανθρώπους που μπορούν να κάνουν περιπολίες μέσα στα δάση. Δεν κάναν τίποτα από όλα αυτά. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, και αν δεν το ξέρουμε να το ακούσουμε, να το μάθουμε, γιατί το φωνάζουμε χρόνια, το πάνε στις πυρκαγιές είναι η πρόληψη. Να μην πάρει. Άμα πάρει χαιρετίσματα. Εδώ στη Μονή κλειστών, εγώ μένω στη Φυλή. Εγώ κάηκα εδώ πέρα. Έχει καεί το βουνό απέναντι και πίσω μου. Και το σπίτι στρώθηκε 30 μέτρα από το σπίτι αυτή φωτιά. Και κάει και ο Σταύλο, κάει και ο Σουρώνα. Ευτυχώς τα άλογα είχαν φύγει. Δεν είχαμε άλογα. Έχουν φύγει εδώ και ένα χρόνο τα άλογα. Η φωτιά πιασε, λέει, στη Μονή κλειστών. Στην κούρμπα που κάνει για δερμανοχώρια και ο δρόμος υπάρχει περιπολικό. Πώς θα πιάσει η φωτιά στη Μονή κλειστών κάτω στο ρέμα της Γκούρα με τους μπάτσους από πάνω. Τι κάνουν οι αστυνομικοί εκεί. Και όχι μόνο εκεί. Παντού έχουν τόσα μέσα στη διάθεσή τους και δεν χρησιμοποίησαν τίποτα από αυτά τα μέσα. Εδώ υπάρχει δότος. Αλλά ποιος θα τους δικάσει, ρε φίλε. Ο λαός πότε σε 4 χρόνια έπρεπε να είναι γεμάτος ο δρόμος, να έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους.
Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Αλβανοκουνούμαλος εδώ. Έλα, Αλβανοκουνούμαλε. Τι κάνεις? Καλά. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ, σας ακούω πάντα. Τι θες τώρα? Τι να θέλω, ελπίζω αυτοί 41% να κοιμούνται ήσυχοι τώρα. Ήσυχοι, ήσυχοι. Όσο ξεστοκάρουμε αχρίαστους στην κοινωνία, είναι ήσυχοι αυτοί. Yeah, μπράβο, μπράβο, να κοιμούνται ήσυχοι. Άλλο κακό να μην μας βρει, άκουσα για το Θήμιο που είπε για το παλικάρι τώρα στην προβλήτα, το καράβι. Λυπάμαι πολύ. Και σαν Αλβανός τρέπομαι δηλαδή για τον προηγούμενο που είχε μαζέψει τα παιδιά από τον Εύρο πάνω, γιατί Αλβανός ήταν. Κοιμόμαστε μία βόλτα από τη Χιλή μέχρι Σκοπεύολης, έχω φορτώσει 25 κομμάτια. Ντρέπομαι και λέω ότι έχουμε κοντή μνήμη, γιατί ξεχάσαμε από πού ήρθαμε και πώς ήρθαμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, η μνήμη. Καπετάνιε και εταιρεία, για να φτάσει μέχρι την Αίγινα είναι μία ώρα. Άρα είναι εγκατάλειψη θύματος. Δεν μιλάμε τώρα για τον ύπαρχο, ας το χέστο. Μην το συζητήσουμε κατέρω. Αλλά ο ύπαρχος δημιούργησε το θύμα. Ναι, το δημιούργησε, αλλά και αυτός για να πας μέχρι την Αίγινα είναι περίπου μία ώρα. Εγκατάλειψη θύματος. Που το είδανε όλοι, τέλος πάντων. Αυτό μόνο, παιδί μου. Αυτοί το είχαν ξεγράψει ήδη. Βγάλανε ανακοίνωση ότι δεν έχει ευθύνη το καράβι. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να αναλάβει ένας πολύ καλός δικηγόρος, να τους πάρει κανένα 3-4 εκατομμύρια. Μόνο έτσι ίσως καταλάβουν. Όλα τα άλλα είναι λόγια, λόγια, λόγια. Μην αγχώνεσαι, θα κουκουλωθεί. Μην αγχώνεσαι, δεν θέλω να είσαι ανήσυχος. Θα κουκουλωθεί όπως πρέπει, θα μπει μπροστά η εταιρεία. Όπως είδες ήδη κατά οι αποστάσεις ότι θα διλευκανθεί η υπόθεση. Δεν είναι καραμπινάτη δολοφονία. Ήδη η εταιρεία το άφησε ότι θα φτάσουμε στα αίτια. Εγώ παρακαλώ την οικογένεια να τους μαδίσει, να τους μαδίσει και μετά θα κάνει τα λεφτά ό,τι θέλει. Θα πάει κιόλα γιατί βγαίνουν και οι μαλάκες και λένε πήραν λεφτά λέει, για το θύμα. Ας κάνει ό,τι θέλει μετά. Αλλά παρακαλώ την οικογένεια να τους μαδεί 3-4 εκατομμυριάκια άνετα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Αποστολή, με αναμπέζει. Έχω μάθει ότι με αναμπέζει. Σε αναμπέζω. Ναι, με αναμπέζει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όχι, όχι, μου είχες υποσχεθεί, κάτσε, μου είχες υποσχεθεί το 19 που βγήκε ο Μητσοτάκης ότι θα πάρεις ένα διαμέρισμα εκεί στο Ελληνικό να κάνουμε τη φωλίτσα μας και μου είχες πει θα είναι ψηλά, μου λες, το διαμέρισμα και θα βλέπουμε μέχρι κάτω Λιβικό πέλαγος. Είχα πει εγώ τέτοια. Ναι. Η μαλακία πάει σύννεφο, το τι με, λέω. Με πηγαίνεις στα ξενοδοχεία από εδώ και το και τι λέω. Έχω το καταλόγιστο πια, δηλαδή δεν έχω όριο. Με πηγαίνεις στα γαμιστρονάδικα στα εισιτήρια που λέει και ένας φίλος μου στα ξενοδοχεία, λοιπόν, και μου είχες υποσχεθεί ότι θα βάλουμε τον έρωτά μας σε μια φωλίτσα. Εγώ πέρασα το Ελληνικό, έχουν περάσει 5 χρόνια από το 19 περίπου. Βλέπω κάτι γερανούς μόνο και κάτι μπάζα. Με αναπέζεις, γιατί πού θα γίνει η φωλίτσα? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Προσπαθώ για το καλύτερο, γιατί να ορίστε, ψηφίσαμε Μητσοτάκη για να προχωρήσει η ανάπτυξη, δηλαδή κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Εμένα θυμάμαι μου είχες πει ότι είχες μιλήσει προσωπικά με τον Άδωνη και σου είχε πει ότι τώρα το επένδυση του Ελληνικού θα πάει φυστέκι. Καλά, και εσύ το πήρες μετρητής τώρα, δηλαδή είπε κάτι ο Άδωνης τώρα. Άμα αρχίσουν να πιστεύουν αυτά που λέει ο Άδωνης, δεν έχει σωτηρία. Εγώ δεν πιστεύω τον Άδωνη, πιστεύω εσένα που μου είπες για τη φωλίτσα μας. Ναι, αλλά εγώ σου μετέφερα του Άδωνη, πού να ξέρω. Φαντάσου τώρα αυτός που είχε αγοράσει εκεί πέρα και περιμένει ήδη 5 χρόνια. Η τηλεοπτική ελληνοφρένεια αυτό χρειαζόταν. Έπρεπε να πας τώρα με την κάμερα μέσα και να πεις παιδιά που το. Δηλαδή μια πολυκατοικία χτιστή θέλει 2,5 χρόνια. Εδώ έχουν περάσει 5 και δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το ραδιόφωνο πήρα. Ναι. Είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί? Πω το εξής. Εγώ δεν θα σας πω συγχαρητήρια, γιατί ξέρετε τι δουλειά κάνετε, κύριε Αποστόλη, αν είστε εσείς. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ακούω και εγώ, όπως πολλοί, πάρα πολλοί κόσμος, για έναν λόγο. Πέραν από τη σάτρια, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ το χιούμορ σαν άτομο και σαν Θεσσαλονικιό, γιατί με βάζετε σε μια διαδικασία να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα, αγαπητέ, και εσείς και οι υπόλοιποι εκεί συνομιλητές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι να μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνετε. Γεια σου φίλε Αποστόλη, είμαι ο Κώστας από το Εγάλεο. Γεια σου Κώστα. Θέλω φίλε μου κι εγώ να στείλω κι εγώ ένα μήνυμα. Στείλε. Ακούστε το παιδιά. Ο λαός να σταματήσει να πηγαίνει από το 112 της Πυρκαγιάς στο 112 της Πλημμύρας. Και να στείλει αυτός το 112 στην εγκληματική πολιτική και σε όσους την υπηρετούν. Αυτό φίλοι μου είναι το μήνυμά μου. Λάβετε το και κάντε το κουμάντο σας. Ναι. Να σε ρε πούστη. Να δω. Α, ναι, σε θυμάμαι. Τι έγινε, ξεμύτησες? Ξεμύτησες. Εσύ δεν είπες δεν θα ξαναπάρεις? Θεώρησα ότι μετά από αυτήν την ξεφτύλα όντως δεν θα ξαναπάρεις. Αλλά είσαι τέτοια ξεφτύλα που ξαναπήρες. Είχα πει ότι θα πάρω μόνο και μόνο για να σε φτύσω. Δεν θυμάμαι. Άντε βρε καραγκιόζο. Άντε βρε καραγκιόζο. Τι άντε βρε καραγκιόζο. Δεν βρήκες ούτε την ψήφο σου, δεν βρήκες. Εντάξει, λογικό αφού είναι το. Κατάλαβες πόσο μαλάκα είσαι τώρα ή όχι ακόμα? Η ρητορική του όλη. Κατάλαβες πόσο μαλάκα είσαι ή όχι ακόμα, πες μου. Ρε μαλάκακο, δεν με αφήνεις. Έχω να μιλήσεις, βρε καραγκιόζη. Να σε φτύσω, πρέπει. Άντε, βρε νούμερο που θα με φτύσει κιόλας, έχεις το θράσος να θες να φτύσεις, ηλίθιο.
όλα. Άντε ους. Να μιλήσουμε πολιτισμένα. Τι πολιτισμένα με σένα. Τους, τι να μιλήσουμε. Άντε βρε νούμερο. Καραγκιοζάκο, πετύχατε ρε. Συγγνώμη, γιατί έκανα αναφορά στον κύριο Κασιδιάρη, που λέει και ο αρχηγός σου, που ήθελε τους ψηφοφόρους του, ο Τσίπρας, να τον ψηφίσουν. Όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε. Πάρτα, μαλάκα. Ούτε Χρυσαυγίτης δεν σας άκουσα στο κάλεσμα να έρθουν να σας ψηφίσουν. Αποστολή. Έλα. Δάσκαλε, συγγνώμη. Τίτσα. Πίτσα. Ο Στάθης από την Πάτρα είμαι. Τίτσα θα με λες, Στάθη, τίτσα. Hey, τίτσα, leave the kids alone. Δεν μου λες κάτι, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μετά από τις διαφημίσεις δικές σας, παίζει το Άκη Βωτός, το έχεις ακούσει. Άκη Βωτός, όχι το άκουσα. Της εκκλησίας είναι. Είναι όπως λέγανε παλιά, Άι της αγάπης μαχαιριά. Άι της αγάπης μαχαιριά. Τώρα είναι Άκη Βωτός της εκκλησίας. Άκη Βωτός, ναι. Έχω μπει στη σελίδα εδώ, φεστιβάλ, ναι, και δεν είσαι πουθενά. Γιατί? Γιατί δεν με έχουν καλέσει, γι' αυτό. Σου δίνω τώρα εδώ, έχω μια φίλη σου που δεν το περιμένει να σου μιλήσει, να σου πει ένα γεια. Την ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει και κάτι παραπέρα, να σκεφτείς. Καλησπέρα. Ποια είσαι? Είμαι η Πέννη. Η Πέννη. Αχ, Πέννη. Ποια Πέννη? Η Μπαλτατζή, μωρέ, είμαι. Ποια? Η Μπαλτατζή, βρε. Είμαι σπάνιο και εξωτικό καρμάνι. Τι κάνεις, μωρή, εκεί? Εδώ. Ήρθα, πώς θα λένε, στους τόπους του άντρα μου. Πού τον βρήκες αυτόν τον βλαμμένο? Πού τον βρήκα, αφού είναι φίλη με τον άντρα μου, εδώ το άτομο αυτό εδώ. Το πιο πυροβολημένο βρήκατε να έχετε φίλο? Το πιο. Έναν κανονικό δεν βρήκατε, Μαρή. Είσαι καλά, φίλε μου. Καλά είμαι. Πολύ χάρηκα. Κι εγώ. Εδώ, λέω, τον ξέρω και τον εκτιμώ πολύ και γουστάρω το φίλο μου εδώ, τον Αποστόλη. Μου λέει, τον έχεις δει χωρίς τα μουστάκια και τα αυτά και τα τσολιαδίστικα. Λέω, εννοείται, αλλά. Μόνο, εδώ πες σχεδόν έχουμε κάνει το ένα παιδί μαζί σχεδόν. Εδώ λέει, έχουμε κάνει σχεδόν το ένα παιδί μαζί. Αχ, να κάνεις ωραία πράγματα. Έλα, ρε. Έλα, τι έγινε. Πήρα να κράξω άλλη μια φορά, αλλά μόλις άκουσα άλλο τον Παπαρίδη, οπότε δεν μου κάνει κάτι. Θα σε ψυχούλα. Ψυχούλα μου, έλα, πες μου. Να τα περάσει καλά. Και εσύ, κάθε καλό εύχομαι, δηλαδή, τι να σου πω. Και με νέο πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το καλύτερο που θα εκτοξεύσει το κίνημα. Για να ξέρω, το Μαυρίλα, φίλε, άστο, δεν μπορώ να κουβετιάσω χέρι. Ποιο την επιθυμεί, αγαπώ πολύ, ρε. Μ' αγαπάς όπως η ζωή, ο Κωνσταντοπούλου, έτσι, εριστικά. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Όχι, κανονική αγάπη. Η αληθινή αγάπη. So sweet. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου. Έλα. Δεν παίρνω σε λέω για την πρόσκληση. Και να παίρνεις για την πρόσκληση, τώρα πάει. Έμενα στο Σαλονίκη. Πρόσκληση τα Σακλαρού. Δεν φύλεξε τι θέλω πρώτα να σχολιάσω. Καταρχήν για το Κασελάκι που λέτε αυτή την ημέρα. Έχετε παγωθεί και δικαίως, αλλά αφήστε να βγει. Και μετά θα έχετε υλικό πολύ. Κάνε το τώρα, δεν έχουμε άλλα. Κατεβαίνω ρε, εσύ την παραλιακή, την ανεβαίνω πηγαίνω τα δουλειά. Και βλέπω από στόλη μια φωτογραφία στη στάση. Με αυτό να πώ το λένε που χαρδαλιά. Έτσι το λένε εδώ μαλά. Ναι, ναι. Σε κοιτάει με ένα βλέμμα, ξέρεις από τη στάση φωτογραφία και σου λέει: θα σε φτιάξω εγώ, ρε πούστη. Και γράφει κάθε μέρα ένα βήμα μπροστά. Μια χαρά. Μια καλά, όχι μια χαρά. Τώρα τι θέλω να πω, Αποστόλη, το κύριο θέμα μου είναι ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα την εκπομπή σας φυσικά. Πες ο γουρνομάτης που βγήκε πάνω στην έκθεση και έκανε τη συνέντευξη και αυτά που είπε. Πες τι δηλαδή, για όνομα του Θεού. Έξυρε ξανά την ευθύνη που έχει ο καθένας σαν πολιτής και όχι τις δικές σου. Και αλήθεια είναι ότι κενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να κενωθούν. Ποιες δικές σου καλέ, αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα θα λέμε. Δηλαδή, όσοι χωνιώσατε, γαμιώσατε. Τώρα οι άλλοι τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε εσύ, να σου πω κάτι για τον Κασελάκη. Για πες. Ή να σου πω πως θα αγαπάω. Για τον Κασελάκη. Παίζει αυτό που λένε ότι πήγε και καλά ο Τσίπρας στα γραφεία στην Κουμουνδούρου και είχαν κλείσει το γραφείο του και είχαν διώξει και τη γραμματέα του από τα γραφεία και μετά τα πήρε κρανίο και πήγε Αμερική και κανόνισε μαζί με τον Πολάκη να φέρουν τον Κασελάκη και να τα κάνει όλα λιμπά. Το ξέρεις δηλαδή αυτό το παραπολιτικό που σου λέω ή όχι? Τι κουτσομπολιό είναι αυτό? Το ξέρεις γιατί εγώ το μάθα από Σιριζέους. Γιατί με εκεί την πατάω εγώ, δεν μιλάω με Σιριζέους. Δεν πειράζει. Ένα φίλο Σιριζέο έχω εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά του πετάξαμε μια κομμουνίστρια δίπλα, μπας και ισιώσει. Με αυτόν μιλάω. Δεν θα μου δώσει πρόσκληση. Για πού? Για την καινούργια παράσταση εδώ στην Αθήνα, ή θα πληρώσω? Κάτσε να έρθει η ώρα. Εγώ πληρώνω για σένα, ό,τι γουστάρει. Τώρα γιατί να σου δώσω πρόσκληση, να πληρώσει. Για να έχουμε κάτι πιο προσωπικό μεταξύ μας. Η πρόσκληση είναι το πιο προσωπικό. Και άλλα πράγματα που δεν θέλει να κάνει. Το πιο προσωπικό γίνεται σε άλλα σημεία του θεάτρου, όχι στη σκηνή. Να μην κερατώσει, μόνο χάδια να κάνει. Ναι, σωστό.
Θα πάρω τα βουνά, ρε Μουρλά. Τι κόσμο είσαστε εσεί, ρε. Απλά αν πάρει τα βουνά, μη συνδέσει τηλέφωνο, κάνε μου τη χάρη. Ναι, αυτό κάνε μου φραγίδε, μαλάκα. Όχι, κανένα πρόβλημα να παίρνει. Αλλά λέω σε περίπτωση που πάρει τα βουνά, μην τραβά καλώδια τώρα και οπτικέ ίνε και μαλάκα. Καλά είναι εκεί, κάτσε στα βουνά. Μάζευε τις ελιές. Γιατί θα με μουρλάνετε εσείς. Θα το γυρίσω στα ποιήματα. Δεν μου λες ρε, που τόσο πολύ σε καίει ο Πολάκης, σε ένα αρεθίμιο παπάρα. Ο λόγος της Κανέλη δεν σε ενοχλεί. Το τσογλάν που και όλα τα άλλα. Τον ενοχλεί, απλά δεν ήρθε στο τραπέζι κουβέντα. Δηλαδή θα τα έλεγε τα ίδια και για την Κανέλη. Εγώ στο λέω. Απλά δεν έγινε, ας πούμε, αυτά τα καρογγιζιλίκια γύρω από το χώρο της Κανέλη. Ας το πούμε και έτσι λίγο να το καταλάβεις. Δεν σ' άρεσε. Έλα, πώ το λέω, έλα. Κάτσε να σε κλείσω γιατί σε ακούω δύο φορέ. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Κασελάκη. Καταρχήν, ό,τι λέμε και για τον Κασελάκη εννοείται ότι ισχύει, αλλά μην ξεχνάμε και άλλο δεν ήταν τίποτα αριστερή. Και ο Τσακολότο πού δούλευε, σε μια μεγάλη πολυεθνική δεν δούλευε. Δεν ήταν σε εργοστάσιο, έτσι νόμιζα εγώ. Μα και εγώ νόμιζα ότι ήταν σε μια πολυεθνική σραφάντ που έπαιρνε σπίτια. Κάτι τέτοια έκανε. Αποκλείεται. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλέ τράπεζε, αλλά και για αναπτυξιακού και κοινωνικού λόγου. Αλλά θέλω για όλου αυτού αριστερούλιδες που μας προωθούν τώρα αυτή τη νέα ατζέντα. Καλή Ρωμά, τα δικαιώματα των Ρωμά, καλά τα δικαιώματα των γκέι, καλά τα δικαιώματα των ζώων, Εριέτα Κούρκουλου, Καμπουτζίδιδες, όλα αυτά. Αλλά εγώ βάζω τέσσερα βασικά φετίχρε, παιδί μου, για να κρίνω κάποιον αριστερό. Τι πιστεύει για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για τα εργατικά δικαιώματα, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία. Τον Κασελάκη, όπως τον βλέπεις, θα σπρώχνει το πάμε για να περάσει πρώτος. Να σώσει τα σπίτια, τι πιστεύεις. Βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Γι' αυτό και άφησα. Σου έχω δύο καλύτερα. Την Παλαιστίνη και τον Ασάντζ. Τώρα το χοντρένεις, είπαμε. Να πάει σε ένα σπίτι να κάνει ένα βιντεάκι στο TikTok μέχρι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζεσαι εδώ τον Κασελάκη. Και τον Ασάντζ, ήξερε και τον Ασάντζ, δεν ήξερε τι σημαίνει. Φαντάζεσαι τον Κασελάκη με πανό free Παλαιστίνη, free Ασάντζ. Δηλαδή μιλάμε εντάξει, μην τρελαθούμε. Άμα του λέγανε ότι αυτό πουλάει θα το έκανε. Αν του λέγανε θα πάρει followers, α πούμε, μπορεί να το έκανε. Ναι, χαίστηκε και την πραγματικότητα. Θες πω κάτι. Δεν θα τον αφήσουν ρε, τα αφεντικά του. Γι' αυτό θέλουμε τον Κασελάκη, γιατί δεν έχει αφεντικά, είναι ο ίδιο αφεντικό. Καλά, καλά, λοιπόν. Αφεντικό και αυθεντικό, λόγω παιχνιάκι έτσι του ποδιού. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Για την απεργία μας αύριο, λέει ο Γεωργιάς να χτίσουμε το μνημείο του αγνώστου εργοδότη, έτσι. Προτείνει στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο για την ιστορία. Ποιος ήταν ο Γεωργιάδης κατά τη μεγάλη απεργία των Χαλιβουργών. Το θυμάστε την απεργία αυτή, τη μεγάλη απεργία το 11-12. Ναι. Ωραία. Τις τελευταίους μήνες είχε κατσικωθεί μαζί με τους απεργοσπάστες στο πλάι εκεί που ήταν το Βενδυνάδικο δίπλα στη Χαλιβουργία. Και φυσικά έπαιζε το ρόλο του να οργανώνει τους απεργοσπάστες. Δεν είναι γνωστός ο ρόλος του. Τυράκι των εργοδοτών ήταν και με τον τρόπο του υλοποιεί την πολιτική του. Λέω και πιστεύω ότι αυτά η ιστορία κάποια στιγμή θα τα βγάλει. Δεν είναι ιδεαλιστής ο Γεωργιάδης. Δεν είναι αυτός που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία. Πιστεύει στην τσέπη του και τίποτε άλλο. Αυτά λοιπόν και όλοι αύριο στην απεργία, εργάτες και εργαζόμενοι. Αφορά τη ζωή μας, αφορά και το μέλλον των παιδιών μας. Τώρα πρέπει να κατέβουμε. Και αν δεν σας πείθω εγώ, που είμαι ένας παμίδης τέλος πάντων, ακούστε λίγο τους πορτοσάλτιδες, οι οποίοι γυρίζουν. Τι είναι αυτά, απεργία, πρέπει να κοπούν αυτά. Αυτοί θα σας πείσουν καλύτερα. Βάλτε λιγάκι να ακούσετε λίγο Sky το πρωί τον πορδοσάλτε. Αυτό θα σας πείσει καλύτερα από μένα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Εντάξει τώρα κι εσύ. Είναι λίγο ελαστικός. Τι έγινε. Καλά, εσύ. Είχα πάρει και χθες και σου είχα πει ότι είμαι από αυτούς που πήγαμε πάνω στη Θεσσαλία και ότι θα σε έπαιρνα σήμερα για ρεπορτάζ. Δώσ' το ρεπορτάζ. Το πληρώνει. Όχι, απλά δώσ' το. Εσύ το πρότεινες, εγώ το ζήτησα. Λοιπόν, φύγαμε 5 ώρα το πρωί από Αθήνα. 7 λεωφορεία από Αθήνα και 2 από Πειραιά και δεν ξέρω πώς από Λαύριο. Πήγαμε καμιά 500 άνθρωποι εκεί πάνω. Εκεί, Αποστολή, μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή και εμείς, η δική μου ομάδα, α πούμε, εμείς. Η ιδιωτική εκπαιδευτική πήγαμε στη Φαλάνη, ένα χωριό λίγο έξω από τη Λάρισα, που η κατάσταση είναι και σχετικά νορμάλ. Έχει καταστραφεί μόνο το 1 τρίτο του χωριού, αλλά απόλυτα. Αυτό που λέμε νορμάλ, την καταστροφή του 1 τρίτου ενός χωριού. Ναι, είναι φοβερό, φοβερό. Φαντάσου. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα, ας πούμε, ήταν ανέγκυχτα, αλλά το 1 τρίτο μιλάμε για σπίτια. Αυτό είναι επιχείρημα Μητσοτάκη, να πει ορίστε τα 2 τρίτα ναι. Όμως τα σώσαμε. Η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαυτες είτε έχουν καεί λίγο. Όταν λέμε καταστροφή σε ένα σπίτι, σημαίνει ότι εμείς που μπήκαμε μέσα για να το καθαρίσουμε το σπίτι, αφήσαμε μόνο τους τοίχους. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο. Τι εννοείς, αφήσατε μόνο τους τοίχους που δεν καθαρίσατε? Όχι, ξυλωθήκανε ντουλάπες εντυχισμένες, ξυλωθήκανε κουζίνες εντυχισμένες, πετάχτηκαν όλα ό,τι υπήρχε μέσα. Μείνανε μόνο. Αυτά σαπίσαν, ας πούμε, όλα, ναι. Όλα, όπως το λέω, όλα. Εγώ αν δεν το έβλεπα, δεν. Έλα, καημένη, θα δώσει επίδομα ντουλαπιών κουζίνα ο Μητσοτάκης, μην αγχώνεστε. Ναι. Τέλος πάντων, μην το σχολιάσω τώρα αυτό. Εντάξει, το σχολίασα εγώ. Οι άνθρωποι
άνθρωποι είναι παντελώς εγκαταλελειμμένοι. Όταν φτάσαμε εμείς, μας ρωτούσαν ποιοι είστε, παιδιά. Λέγαμε ότι έχουμε έρθει από Αθήνα για να σας βοηθήσουμε. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές. Μιλάμε για ανθρώπους που πέταξαν τις αναμνήσεις μια ζωή τώρα εκεί πέρα, έτσι. Που πέταξαν τον καναπέ που είχαν μεγαλώσει πάνω τα παιδιά τους και χοροπηδούσαν. Εντάξει, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και το συγκλονιστικό ότι ήταν παντελώς εγκαταλελειμμένοι. Δεν υπήρχε ο παραμικρός κάτι υπάλληλο, κάτι που να προσπαθεί έστω να συντονίσει κάτι. Τίποτα. Απόλυτα μόνοι τους. Το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν όντως ότι είναι στη μοίρα τους. Είναι, τι εννοείς. Ναι, βέβαια είναι. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, αν δεν είσαι εκεί να το δεις, να το ζήσεις. Απλά η μοίρα τους δεν είναι αυτή που νομίζουν μόνο. Όχι. Γιατί όταν γίνονται κινήσεις σαν και αυτές που φύγατε εσείς από εδώ για να πάτε εκεί να βοηθήσετε, σημαίνει ότι ανθίζει κάπως το πράγμα όταν καταλαβαίνεις το ρεχείο ένας τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, δεν το συζητάμε, μας παίρναν αγκαλιά, μας φυλάγανε, κλαίγανε στον νόμο μας, κλαίγαμε κι εμείς παρέα. Ποιο είναι το μέλλον, αγάπη μου, ποια είναι η μοίρα αυτή. Είναι. Δεν είναι να περιμένεις το Μητσοτάκη να σου δώσει τα ψίχουλα, να κάνει τάχα άλλο. Κοινωνική πολιτική. Υπήρχαν και τα 2/3 του χωριού που το 1/3 κατεστραμμένο, τα 2/3 πίνανε τρίπουρα στην πλατεία. Και αυτό είναι λίγο ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή λίγο να το καταλάβουμε. Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω. Εδώ είμαι. Εκεί είσαι, Αποστόλη, είσαι αξιέπαινος. Σ' αγαπάμε, πολύ σ' αγαπάμε. Μα σας ευχαριστώ, αγαπητή. Σε έπαιρνε τηλέφωνο και στο Real. Να, είμαι η Μάγδα. Η Μάγδα, Μαγδάλο μου εσύ. Η Μαγδούλα. Λοιπόν, τώρα μπορούν να ακούν την εκφομπούλα και τα παιδιά μου. Γιατί, μεγαλώσανε? Όχι, γιατί εσύ ακολουθείς το ρεύμα της εποχής και αλλάζεις το σύστημά σου, οπότε μπορούν να σε ακούν όλοι. Άπαντες, απαξάπαντες. Μπράβο, γιατί είμαι νιάτο, δεν είμαι με μπούμερ να λέει ο κόσμος, βέβαια. Λέω μαν, μανίτο, τη φασιρέ και τέτοια. Συμφωνώ μαζί σου, είμαι μαζί σου απολύτως, τα λες πάρα πολύ καλά. Εγώ σε παρακολουθώ, άσε τώρα στη Μενεγάκη που σε είδα με τη... Αφρέσκα πράγματα. Όχι, σε είδα, ωραίος καλός, με το τσαρούχι. Έχω κι εγώ ένα τσαρούχι. Είναι πριν 5 χρόνια αυτό με τη Μενεγάκη πάντως, ε. Έχει μείνει στην ιστορία. Α, είναι ιστορική στιγμή βέβαια, είναι από τις συναντήσεις τώρα, δηλαδή τι συνάντηση Κασελάκη με Αχτσιόγλου τώρα, αυτό είναι το βασικό. Ακριβώς. Ναι. Τώρα λοιπόν, εγώ σε είχα δει και σε ερωτεύτηκα. Είσαι ένα παιδί πανέμορφο. Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, εγώ θα έλεγα. Είσαι γλυκέ μου. Θα αγαπάμε, φιλάκια, έτσι να συνεχίσεις. Να είστε καλά, γεια σας. Ναι, έλα. Έλα, ποιος είναι, γιατί γελάς? Να κλαίω που επιτέλους σου μίλησα. Ναι, βέβαια. Μόλις βγαίνω διάλειμμα από το σούπερ μάρκετ και σε παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Α, πήρες κάτι να φας? Ναι, λουκάνικα. Μανάρι μου, εσύ. Δεν χαλαρώνεις ποτέ. Θέλω να σου πω τόσα πολιτικά. Κάθε φορά που σε παίρνω, που τα σκέφτομαι μόνη μου, και όταν σε παίρνω, τρώω τέτοιο κοκομπλόκο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Καλά, δεν ντρέπεστε λίγο στην εκπομπή εκεί πέρα? Ντρεπόμαστε, άκου λέει, ντρεπόμαστε βέβαια. Έτσι, ήμασταν έτοιμοι χτες, θα γίνει πανηγυρικό, γλέντι. Βγάλαμε έναν ωραίο νέο πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ και μια έτσι βαρεμάρα από το Θύμιο μέσα. Εγώ περίμενα ο Θύμιος να γίνει πανηγύρι χτες, από τη χαρά του. Είχε στεναχώρια, μωρέ, για την αριστερά, ξέρεις, τον γκέι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μην κάθεσαι και κολλάς εκεί. Τα βρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον είχε πάρει από κάτω. Όπως και να έχει, είναι συναισθηματικό το θέμα. Εγώ πήρα ένα πανηγυρικό έτσι, τίποτα, τίποτα. Ειδικά εσύ, Σιρήνη, θα έπρεπε να χαίρεστε ακόμα περισσότερο. Έχετε ψωμί για τα επόμενα χρόνια. Κρατάμε την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλω να φανεί στον κόσμο ότι ενδεχομένως και εμείς το προμοτάραμε το θέμα για προσωπικό όφελος. Δεν μου αρέσουν αυτά. Προσωπικό όφελος, εντάξει τώρα. Επαγγελματικό αυτό, κατάλαβες. Ναι, τι να κάνουμε, πρέπει να ζήσουμε. Μέσα σε καπιταλιστική χώρα είμαστε. Τι να κάνουμε. Πες, αβρε παιδάκι μου, τόση ώρα και εγώ είχα ενοχές. Μπράβο, πρέπει. Ναι, ναι, τι έτσι είναι, εντάξει, καλά είναι. Το αριστερό, καλό είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να βγάλουμε και το ψωμί μας. Πάσε τόση. Αυτό είναι σαν να μπω και στεναχώρια μου. Δεν πειράζει, θα μας περάσει όλους. Έλα. Έλα. Πρώτα απ' όλα, στη Διονέα ήρθαν σήμερα τα ΜΑΤ. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Δεν το περιμέναμε. Ήρθαν τα ΜΑΤ, ήρθαν τα πάντα όλα. Είδα τα βίντεο, η νέκρα, η ίδια. Ναι, ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και σήμερα. Νέκρα και σήμερα με τα ΜΑΤ. Δηλαδή με 2-3 μοιρίες ΜΑΤ και πόσους ασφαλίτες. Ναι. Ήμασταν 10 άτομα. Πάει και η Διονέα, βλέπω να πέφτει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πέσει, το λέω. Λέω μήπως τυχόν και αλλάξει κάτι. Εγώ είμαι λογιστής κανονικά, να ξέρεις. Δεν είμαι εργαζόμενος στη Διονέα. Αλληλέγγυος εντάξει, αλλά όχι ούτε στον ανοιχτό χώρο είμαι ούτε τέτοια. Κατάφερα σήμερα να τους φέρω σε μια κουβέντα, αλλά η κουβέντα δεν έφερε αποτέλεσμα και το μόνο αποτέλεσμα που έφερε είναι να γίνει συνέλευση των εργαζομένων και αύριο το μεσημέρι να δώσουν τις προτάσεις τους στον επενδυτή. Εντάξει, ο επενδυτής έχει δώσει 9,5 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα κομμάτι της Βιομέ. Γιατί υπάρχει κομμάτι της Βιομέ που θα μείνει ελεύθερο. Θέλω να ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι εγώ προσπαθώ να τους πείσω τα παιδιά να μείνουν τουλάχιστον στο κομμάτι της Βιομέ στο ελεύθερο. Τώρα, μεγάλη κουβέντα αυτή. Θέλω να έλεγα και με το μάγκη σε συνεννόηση αν μπορεί. Απλά θέλω να σου πω ότι η αλληλέγγυη, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτή
δεν μπορούν να είναι κάθε μέρα εκεί. Μετά από κάλεσμα μαζευτήκαν 20 άτομα. Η βιομέ θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, το λέω. Μήπως ό,τι τυχόν πείτε εσείς το ραδιόφωνο και ξεσηκώνει κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα, ο ναυτικός είμαι. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι και εγώ εφοπλιστής μαζί με αυτόν που έχει το παπόρ που δουλεύω. Μεγαλοπιαστήκαμε, βλέπω ξαφνικά. Γιατί είσαι εφοπλιστής, τι σου ανήκει, ούτε ένα σωσίβιο δεν σου ανήκει εκεί μέσα. Ρε, εσύ δεν είπε ο Καστελάκης ότι όλοι εφοπλιστές είμαστε. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Είμαστε εν δυνάμει. Στο τέλος της τριετίας θα φανεί τώρα αυτό. Ήθελα να πάω να πάρω το κομμάτι μου. Έλεγα να πάω να πάρω μερίδιο από την εταιρεία και δεν το ήξερα. Το μερτικό, ναι, έλα, πάρε ένα αρχή. Τώρα σου δώσω εγώ ένα, έλα. Κατάλαβες τώρα γιατί ήμουνα με την Αχτσιόγλου το εφάκι, έτσι. Γιατί? Γιατί το κόμμα έχει ιδιοκτήτες και δεν αφήνουν τίποτα να μπει ανάμεσά τους. Εδώ φάγανε τον Τζίπρα. Ναι, αλλά ήσουν με αυτούς που φάγανε τον Τζίπρα. Όχι, δεν ήμουν με αυτούς. Α, ήσουν με άλλους, κάτι άλλο από το χωριό, δεν τους ξέρω. Εννοούσα ότι είμαι με αυτοί, γιατί το κόμμα τους ανήκει, γιατί δεν θα βρίσκα μάκρυ ποτέ με αυτούς. Αλλά δεν μ' άφησες να μιλήσω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα που με αφήνεις, σου το λέω, κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Άρα ήσουν με αυτούς που σαπίζουν το κόμμα σας. Αυτό είναι δική σου άποψη. Εσύ το περιγράφεις, μωρή, εσύ το περιγράφεις. Λες ψήφισες αυτήν επειδή είναι ιδιοκτήτες του κόμματος όλοι αυτοί, ναι, για να τα πας καλά μαζί τους και μην γίνει μπάχαλο και δεν βγάλει τάκρυ. Αυτό δεν λες. Όχι, αγάπη μου, δεν κατάλαβες και πάλι καλά. Δεν παίρνεις εύκολα ένα κόμμα από τους ιδιοκτήτες. Ωραία, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, γιατί έχουμε ίσως άλλη άποψη. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Αυτοί εκεί που η Αχτσιόγλου και η παρέα της, ο Τζανακόπουλος μου πες και όλοι οι παλιοί. Ναι, αλλά εσύ είσαι με αυτούς, λες. Θα την ψήφιζα αυτή. Βρε, ναι, αλλά λες ότι είσαι με αυτούς που λειτουργούν εκτιτικά στο κόμμα. Δεν κατάλαβες, δεν είπα ότι είμαι με αυτούς. Ήθελα να βγει αυτή για να πάρουν το κόμμα πάνω τους και να δούνε τι μαλακία κάνουνε. Να ήταν όλη η ήττα δικιά τους, γιατί τώρα δεν είναι η ήττα δικιά τους. Ήταν η ήττα μόνο του Τσίπρα, κατάλαβες. Ναι. Η Φούλα έξω τον κολαράκο της. Συγγνώμη, σεξιστικό. Αλλά απέξω τον κόλλο της. Γιατί είναι σεξιστικό, μωρή, γιατί είναι σεξιστικό. Επειδή η Εύη την είπε ανέφικη, είπε σεξιστικό. Α, καλά, ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη. Αν το έλεγε δηλαδή για τον Τζανακόπουλο ήταν σεξιστικό, όχι. Άρα ούτε τώρα είναι άισιχτηρ. Με τις μαλακίες όλη την ώρα. Να σου πω κάτι, εγώ αυτή τη απόψεω είμαι. Ότι όπως μπορεί να λες μαλακίες για έναν άντρα, πώς να πει ανέτα και για μια γυναίκα. Αυτή όμως αφού παρεξηγείται, τι να σε κάνω τώρα. Δεν πειράζει, λοιπόν, τώρα άστε. Το λιγότερο που την απασχολεί είναι τα σεξιστικά. Άστο. Μεγάλη κουφάλα, Ποιος? Μεγάλη κουφάλα. Τώρα δεν μιλάγαμε. Κλαυτόν. Τώρα δεν μιλάγαμε. Τώρα δεν μιλάγαμε. Ναι, και τι έγινε, δεν θα μου ξαμιλήσει δηλαδή. Όχι σήμερα, δεν θα γίνει. Αύριο πάλι. Έλα, γεια. Και να πούμε στον κύριο Φίλη ότι αν έχει άντερα κανονικά, αφού το κόμμα αυτό έτσι όπως μεταλλάξει και δεν του αρέσει, τα κουβαδάκια του και σε άλλη παραλία δεν πειράζει, δεν τον θέλουμε. Ο μεσιανισμός του Κασελάκη προκύπτει από τον αρχηγισμό του Τσίπρα. Αν δεν μας θέλει μία το λαό που ψήφισε Κασελάκη, δεν τον θέλουμε 10. Γιατί τον έχουμε βγάλει από το ΣΥΡΙΖΑ σε 4-3 εκλογικές αναμετρήσεις τον κύριο Φίλη. Δεν έχει βγει. Κάτι ξέραμε και δεν βγήκε. Θέλω να σου κάνω μια παράκληση. Όταν βλέπει ότι έχει κίνηση στο τηλεφωνικό σου κέντρο, να κάθεσαι λίγο παραπάνω. Ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό για τα εκλογικά κέντρα. Εσύ γιατί δεν μπορεί να το κάνει λίγο παραπάνω. Δεν κάνανε παράταση μερικά κέντρα. Και εγώ τι σχέση έχω με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα κλείνει. Απλά να δίνει και εσύ λίγο χρόνο στου νέου ψηφοφόρου, μήπω θέλει να σε πάρει κάποιο τηλέφωνο παραπάνω. Όχι. Αφού βλέπεις, έχει όχι. Οι νέοι θα μάθουν στο πλαίσιο που θέτουμε. 1 και 15 με 2 και 45. Όχι 45, μέχρι 1 και 56. Μα και 58 έχω πιάσει όμω. Και 58 είδε να που παραπονιέσαι. Α, εσύ χτύρπια. Αλλιώ τι θα το κάνουμε να πούμε ξέφραγο, αμπέλι, πάτε σκυλιαλέστε, σε παρακαλώ, τι είμαστε εμείς, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κούλης τι λέει, όταν είπε ότι η οικονομία πάει τρένο. Ο τουρισμός πάει σφαίρα, για να το πω πολύ. Απλά θα πάμε λογικά από το ένα ρεκόρ στο άλλο, οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Εννοεί τρένο με τηλεδιοίκηση ή χωρίς τηλεδιοίκηση, για να ξέρουμε. Με το γνωστό τρόπο που πάνε τα τρένα στην Ελλάδα. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν και 4 χρονών. Ο Στέφανος ξεριζώθηκε. Ο Κούλης μετανάστης. Ρε μαλάκα. Μήπως όντως αυτή είναι αριστερή και ο Κούλης. Δεν τα εκτιμάτε αυτά τώρα. Εντάξει, και επειδή πρόκοψε και έγινε εφοπλιστής, είναι κακό πρότυπο. Δεν κατάλαβα τι θέλουμε να γίνουμε. Όλοι οικοδόμοι. Θέλουμε τον εφοπλιστή να μας κάνει όλους εφοπλιστές. Α, στο διάλογο αυτά είναι πρότυπα. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Αυτός έφυγε. Ο Μητσοτάκης έφυγε πολιτικός κρατούμενος. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Ο Κουτσούμπας τι έκανε στη ζωή του. Έκανε κάτι ο Κουτσούμπας. Άσε με, παιδί μου. Ούτε μια τράτα δεν έχω. Σε παρακαλώ. Έλα, καβιάρι μου, ο γυμναστηριακός είναι. Τι κάνεις. Πού είσαι, μορμαλάκα. Και σε παίρνω, βρε γάρχη. Ήδη και αγαμώ το τηλεφωνικό σας κέντρο. Κάνε, βρε μαλάκα, να παίρνουμε πιο εύκολα. Ήθελα να σε πάρω, έχω κάτι παλιό να σου πω. Πέρασαν 2-3 μέρες και να υποστηρίξω. Έλα, πες την παγιατούρα σου τώρα, άντε. Μαλάκα, άκουσα τον καλαμού και εκεί, μαλάκα. Δεν κάνε σωστό ρεπορτάζ. Που είπε ότι η Τατιάνα έψαχνε τα σκουπίδια, μαλάκα.
μαλάκα. Και έβαλε ένα ρεπόρτερ κακομύρι και βρήκε κάτι πάνες, βρήκε κάτι έτσι. Κατά την πλειοψηφία στα σκουπίδια της Ελένης Μενεγάκη υπήρχαν κρέμες, μπεμπιλίνο. Δεν τα λέτε καλά, μαλάκα. Να ξέρετε τα ρεπορτάζ. Η Σκατιάνα έγλειψε και τις πάνες και έμαθε και τι είχε φάει και το μωρό, μαλάκα. Είχε φάει βατόμουρο, κεράσι και αχλάδι, μαλάκα. Μα δίνετε βατόμουρο, παιδί μου, στο μωρό και το κεράσι να φάει το κουκούτσι. Όχι, παιδιά, είναι λάθος. Έγλειψε η Σκατιάνα τις πάνες, να τα λέτε σωστά. Το βατόμουρο είναι όξινο, δεν κάνει για το παιδάκι τώρα. Είχαν βάλει βατόμουρο και σμέουρο. Και σμέουρο. Πού το βρήκαν το σμέουρο, από πού είναι? Πού είσαι, μωρή Λιλού, ξεκίνησες και άκουσα, άρχισα να ακούω πάλι να πούμε το ευχαριστιέμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και γενικά ξέρεις, ομοφοβικός και μαλακή δεν είμαι, εντάξει το καθένα. Ναι, σε ξέρω, απλά ίσω με το Σαμαρά, εντάξει, που σημαίνει πολλά. Όχι, αδερφή, να σου πω, κάτσε μαλακή. Εγώ χαίρεστηκα, τι βάζω όλο τον κούλο του γούστο του καπέλου, αλλά μα ζαλίσαν τα αρχίδια όμως, έτσι. Μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια, όχι εσύ, δημοσιογράφοι, με τον Καστελάκι και τα αρχίδια μου και τον κόμενό του. Τι θέλετε, ρε μαλακή, και μα ζαλίζετε τα αρχίδια. Καπί υπερπροβολή. Εντάξει, κάπου ρε φίλε. Τι σκηνικό τώρα και αυτό, σαν το ποτάμι μου μοιάζει, Αποστολή. Εντάξει, είναι σαν το ποτάμι, αλλά πιο εγκεκριμένο προϊόν, ας πούμε, εξ Αμερικής. Εντάξει. Δηλαδή τώρα τι θέλει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε μαλάκα, ότι εμείς είμαστε προοδευτικοί. Ναι, βρήκες και εσύ τώρα δικαιολογία να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Κρίμα και ήσουν τόσο κοντά. Τελευταίο, καλά που το θυμήθηκα, ρε μαλάκα. Ή στον κόσμο να δω τον Καστελάκη, τον Αμερικανοτραφή και τον σπουδαγμένο στην Αμερική, έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, να λέει μαλάκα Αμερικάνοι φωλιάδες στο λαό. Ή στον κόσμο, ρε φίλε. Καλά, αν ο Τσίπρας στο Πολυτεχνείο δεν παίρνει ούτε έξω από την πρεσβεία, μην τον δει κανένα μάτι. Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει. Αλήθεια. Έλατε. Ο Κασελάκης θα κανονίζει τριήμερο εκείνη τη μέρα. Με τον άλλο, το φίλο του. Τον Κυριάκο. Πάμε στη θάλασσα. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Ναι, ναι. Καλησπέρα, ο Τριαντάφυλλος από Γαλλία. Γεια σου, Ντάφη. Είμαι και καλά, πώς είσαι? Όλα καλά, εσύ? Με όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα στην Ελλάδα, την παλεύεις? Δεν έχω ακούσει κάτι μαλακίες τώρα για την Κασιλιάδα εκεί πέρα, δηλαδή. Κασελακιάδα, όχι Κασιλιάδα, Κασελακιάδα. Α, είναι Κασελακιάδα, συγγνώμη. Ευχαριστώ που με διορθώνεις πάντως, γιατί εγώ εδώ πέρα, εμείς εδώ πέρα στη Γαλλία, τα ακούμε και όλα όπως πρέπει, καταλάβεις. Εσείς έχετε Μακρόν και αυτό φτάνει. Πρέπει στο γάμι το Μακρόν. Εσείς είστε ψολοβρόνιδες, να πούμε. Εντάξει, απολύουν ένα και κατεβαίνετε στους δρόμους. Δεν πάνε να χεστείτε, κοιτάξτε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται, φίλε μου, και είμαστε περήφανοι να πούμε για την πασπουδαστική. Πρόσεξε. Για το 1,5 εκατομμύριο που κατέβηκε στους δρόμους, να πούμε προχθές με το Πάμε. Να. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε, φίλε, τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα από εδώ εμείς. Δεν είμαστε, να πούμε, πώς το λένε, τελείως τυφλοί. Τυφλοί είμαστε στα ΜΜΕ, ξέρεις εσύ, και στο Άβαρο Δέλτα. Αλλά δεν είμαστε ποτέ τυφλοί να πούμε στο κίνημα. Το κίνημα και το κόμμα το παρακολουθεί πολλοί κόσμος εδώ πέρα. Και είμαστε και περήφανοι να έχουμε και το κόμμα να εξυπόμενο. Γιατί είναι και το μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Στη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και φυσικά στην Ευρώπη τα έχουμε διαλύσει όλα. Αυτά τα παλαιοκουμούνια τώρα. Κατάλαβες τώρα. Όλοι προχωράνε εδώ. Η αριστερά ακουμπάει πλέον τη δεξιά. Έχουν γίνει οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικάνοι. Και το κουκουέ ακόμα εκεί. Ευρωατλαντισμός και λικοσυμμαχία. Α, μου στο διάλογο πια τέλειωνε. Εξυγχρονίσου. Μπούμερς κουμούνια έχουν γίνει. Έτσι, πέστα. Ή έχουν κατατίσει οι άνθρωποι να είμαι γραφικοί. Δεν το συζητάμε. Άστο. Μα να ζητά τώρα δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, ακόμα προχθέ, α πούμε, στη Βουλή να έχουν να πούμε πώ είναι τα παιδιά να πούμε στην ικανοποίηση τη στατική, α πούμε, ξέρω εγώ, παιδαγωγού. Μα σε παρακαλώ, αυτά τα πράγματα είναι μπανάλ. Τέλο πάντων, φίλε μου, χαίρομαι πολύ που ακόμα την παλεύετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούμε και από εδώ. Συνεχίστε. Μη σταματάτε καθόλου να τους τρολάρετε. Και πόσο μάλλον τη βλακία να πούμε τον ταξιτζή τον, να πούμε πως άκουσα χθες. Τι λέει, έγραψε ο άνθρωπος. Άμα σου λέω, έγραψε. Ποιο ρε. Τον ταξιτζή ρε που βάλανε που άκουσα χθες προχθές, όταν δεν άκουσα. Πούμε. Τι έλεγε. Έλεγε να πούμε τα δικά του εκεί πέρα για τον Καστελάκη, να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Τέλο πάντων, να σου βάλει τον ταξιτζή να δουλέψει, α πούμε, ξέρω εγώ και σένα. Τέλο πάντων, να πούμε, ο άνθρωπος είναι αλλού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες από τη Θεσσαλονίκη. Πώς τα πέρασες, αγόρι μου? Καλά ήταν, δεν μπορώ να πω. Ωραία ήταν η παράσταση. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Είναι σαν ατυχία φέτος, δεν θα κατεβούμε εμείς στο φεστιβάλ, δεν είσαι κι εσείς στο φεστιβάλ. Αυτό είναι ευτυχία, δεν είναι ατυχία. Ατυχία για μας που δεν θα κατεβούμε στο φεστιβάλ. Ναι, αλλά αν ήμουν θα ήταν ατυχία. Αφού δεν είμαι, καλά έκατσε που λέμε. Καλά έκατσε, ναι. Αποστόλη, λειτουργείς και σαν γραφείο ευρέσεων σπιτιών. Εγώ. Real estate, ναι. Θυμάσαι που σε πήρα τηλέφωνο να σε πω ότι το μικρό μου το κλειτάκι πέρασε. Τη βρήκαμε σπίτι. Φτιάχνουμε σπίτι. Ναι. Λοιπόν, ο σύντροφος ο Νίκος, που είναι και υποψήφιος δήμαρχος με τη λαϊκή συσπήρωση, τα βοήθησε τα παιδιά μου σε βαθμό φάνταστο. Α, και ωραία. Να πάω να με φιλοξενήσουν τότε, μου χρωστάνε. Έλα, έχω προεκλογικό ρε. Εφοπλιστές και δούλοι ένα θα γίνουν μούλοι. Υπάρχει ελπίδα ρε μου. Άντε, πάμε γερά με τον εφοπλισμό. Πάμε γερά, Κασελάκι. Τι σοσιαλισμό, γερά για τον εφοπλισμό. Ένας εφοπλιστής στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον εφοπλισμό ή σοσιαλισμό. Ποιο σοσιαλισμό είναι παλιό. Και τον μηδενισμό.
Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Πολύ κίνηση έχει, ε. Έχει κίνηση. Άκουσα αυτόν τον τύπο που σου έλεγε δεν ψήφισα τίποτα στο τέλος. Αυτό το Σιριζέο. Σιριζέο ήταν. Μπα, μάλλον δεξιό ήταν τελικά, αλλά τέλος πάντων. Δεκανίκη τη δεξιά στο Κουκουέ και τέτοια. Και μετά άκουσα τον άλλον, λέει, που ψήφισε ζωή αντί για Κουκουέ. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Απορώ δηλαδή με το μυαλό του, αλλά μετά άκουσα και τον Κασελάκη που λέει έκλεισε ραντεβού με την τράπεζα αμέσως την ίδια μέρα. Έκλεισα ραντεβού αύριο με την τράπεζα για να ζητήσω δάνειο και να αγοράσω βαπόρια. Αλλά δεν έχει αναρωτηθεί για κανέναν πολίτη πόσο καιρό, ας πούμε, θέλει να κλείσει ραντεβού για γιατρό στο δημόσιο. Δεν έχει αγγίξει κανέναν. Τώρα τα ίδια λεφτά πήγατε εσύ με τον Κασελάκη να ζητήσετε δάνειο ή να εγγυηθείτε προσωπικά. Σε παρακαλώ. Με αυτό, μα σε παρακαλώ και εγώ αυτό λέω σε ένα φίλο μου. Δεν έχουμε πρόσωπο να πάω να πούμε δώσει μου να γίνω εφοπλιστή. Ο κάθε κτικιάρη τώρα του ήρθε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Και βλέπω και την προπαγάνδα των πρωινάδικων υπέρ του Κασελάκη που δείχνει με τι λύσα δηλαδή θέλουν να διαλύσουν την αριστερά, άσχετα τώρα έστω και αυτή την αριστερά, γιατί αυτό του συμφέρει. Πάνε για την αμερικανοποίηση τη πολιτική ζωή. Δηλαδή, ένα Τραμπ από εδώ, επιτυχημένο επιχειρηματία, βλέπε Κασελάκη, και από εκεί οι ρεπουμπλικάνοι, δημοκρατικοί δηλαδή, τέτοιο πράγμα πάνε να κάνουν εδώ πέρα. Το ίδιο. Και δεν βλέπουν οι ίδιοι Σιριζέοι. Εγώ βλέπω ότι γινόμαστε σιγά σιγά Ευρώπη, μετά Αμερική και πάει καλά τέλος πάντων, γινόμαστε ανθρώποι. Του στέει το κουκουέ, δεν βλέπουν ότι το κόκκινο του κουκουέ εσωτερικού έγινε ροζ και τώρα αποχρωματίστηκε εντελώς, έχει εκφυλιστεί. Δεν βλέπουν αυτό ότι προσπαθούν να το παίξουν καλύτεροι από το Μητσοτάκη στη διαχείριση του συστήματος. Τίποτα δεν βλέπουν. Πίσω από τον Κασελάκη ξεκάθαρα υπάρχει υποστήριξη του Τσίπρα και σίγουρα και διαφήμιση και το χρήμα που έχει ρίξει. Δηλαδή η αμερικανοποίηση όλων αυτών των καταστάσεων που ζούμε, δηλαδή καταρχήν πρέπει να στείλει πάει όποιος θέλει και ψηφίζει για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν δηλαδή, τόσα χρόνια ξέρουμε ότι γίνεται ένα συνέδριο και εκλέγεται ο αρχηγός του κόμματος. Οι οποίοι εκπρόσωποι στο συνέδριο, αντιπρόσωποι μάλλον, είναι από τις κομματικές οργανώσεις. Και έτσι από τη βάση εκλέγει τον αρχηγό σου. Αυτό το μπάτε σκύλια λέστε που έχουν κάνει, δηλαδή από τότε που τάξει ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, αυτό νομίζω το ξεκίνησε στην αρχή. Όποιος ήθελε έμπαινε και ψήφιζε. Αυτό το πράγμα έχει εκφυλίσει τελείως τη δημοκρατία και την αριστερά και κάθονται τώρα οι ΣΥΡΙΖΑΙ να ψάξουν τι τους στέει και χάσανε. Δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι πλέον αριστεροί. Και άντε, καλέ, τώρα. Πίσω από όλα αυτά η πουτάνα ο Τσίπρας που πήγε και έφερε έναν τύπο από την Goldman Sachs. Το 2009, στα 21 μου και εν μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs. Και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Και ο Τσίπρας τι να κάνει. Τώρα με τις νέες γνωριμίες του θα κινηθεί αναλόγως. Ήθελε ένα συνεχιστή του έργου του. Γιατί αυτός έδωσε τη χώρα για 99 χρόνια. Αυτός τα ξεπούλησε όλα και έφερε τα μνημόνια. Και ας αφήσουν τη δεξιά. Εκεί που θα σκίζανε και τα go back, τα βάλανε στον πάτο τους όλα. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Είναι ο συνεχιστής του Τσίπρα για την αμερικανοποίηση. Ο ένας πηγαίνει στη Σαριανή, ο άλλος πηγαίνει στη Μακρόνισο. Ποιοι οι Αμερικάνοι, μόλις φύγαν οι Άγγλοι, μας πίνουν το αίμα οι Αμερικάνοι. Κυπριακό, εμφύλιο, τα ίμια, η δικτατορία. Πάτε τώρα και τα θυμάστε. Το κουκουέ είναι προβληματικό γι' αυτό, γιατί θυμάται η ιστορία. Και δημιουργεί πρόβλημα στο σήμερα. Μα όλοι είναι ανιστόρητοι, Αποστολή. Άμα ρωτήσει κάποιον τι έγινε πριν 20 χρόνια, δεν ξέρει ότι ό,τι γουστάρουν οι Αμερικάνοι γίνεται. Αυτό το φάει λάδι και λαβράδι, πώς θα το λέμε το από εδώ και μπρος. Το φάει λάδι δεν έχει, το λάδι τέλειωσε. Δηλαδή καλύτερα λάδι αυτοκινήτου. Είναι γευστικό. Όχι, αλλά δεν κοιτάμε το γευστικό τώρα, το φθηνό κοιτάμε. Μήπως να το λέμε μπριγιόλ που έλεγε και άλλους στους Γερμανούς ξανάρχονται. Μυρίζει λίγο, δεν βρωμάει. Να το λέμε έτσι. Ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρος. Αυτό το ότι ένας λαός, να το δούμε λίγο κοινωνιολογικά το φαινόμενο και δεν έχω. Εγώ με την αριθμητική έχω σχέση. Αυτό το φαινόμενο, ένας λαός είναι σε σοκ, απίστευτο σοκ. Εντάξει, δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Όλοι σταυροκοπιούνται και λένε μα ποιος τον ψήφισε, το Μητσοτάκη. Έχουμε πάθει ένα σοκ. Περνάμε από τριήμερο πένθος σε τριήμερο πένθος. Έτσι είμαστε, έτσι πάμε. Και ασχολιόμαστε με τον Κασελάκη, ξέρω που θα το πας, ναι. Ναι, λοιπόν, αυτό δεν έβγαλε έναν Κασελάκη. Το έχετε δει σωστά αυτό το φαινόμενο. Γιατί με τσιτάτα και με ωραία. Τώρα εντάξει όλο αυτό. Εσύ ξέρω, ναι. Δεν θες να λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Εντάξει. Εσύ τι είσαι, Κασελάκη ή Αχτσόγλου. Εγώ δεν έχω ψηφίσει, δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα ήθελες, παιδί μου τώρα, δεν με νοιάζει τι είσαι. Και πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα πρέπει να σταματήσει. Την πλάκα πρέπει να τη σταματήσουμε. Βρε, πες μου, παιδάκι μου τώρα, εσύ είσαι με τον Κασελάκη. Με την Αχτσιόγλου. Είμαι με την Αχτσιόγλου, παιδιά, εννοείται. Με την Αχτσιόγλου, είσαι. Να σου πω και κάτι. Τι, ναι. Τι έπαθες καλέ. Τίποτα, εντάξει. Τι, δηλαδή. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Σου ταιριάζει να είσαι με την Αχτσιόγλου. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να είμαι με τον Κασελάκη. Όχι, εντάξει. Ξέρεις ότι παραγγέλνεις Αχτσιόγλου και σου βγαίνει Τζανακόπουλος, έτσι το ξέρεις αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Και το θες, μπράβο. Θα σου κάνω μήνυση. Είδες μετά, μην παραπονιέσαι όμως. Καλά, δεν παραπονιέμαι γενικώς εγώ. Είμαι άνθρωπος. Σε ξέρω καλέ εσύ. Πιο καλόβολος άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα. Αφού υπάρχει ο Μητσοτάκης, ας υπάρχει και ένας Κασελάκης ως αντίπαλο. Βεβαίως, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Σωστό, γιατί. Σωστό. Έναν ίδιο επίσης όρις, ναι. Ναι. Απλά επίσης, το ένα το λέτε αριστερά. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, όλα καλά. Δεν ξέρει τώρα να πω λίγο. Εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Όχι αγάπη μου γλυκιά. Όχι αγάπη μου γλυκιά. Με αυτό το υφάξε εμένα. Φυλάκια. Καλησπέρα σας, ο κύριος Αποστολής. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Έλα. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα είμαστε τόσο μαλάκες που ασχολούμαστε με τον άλλον, τον εφοπλιστή, και δεν ασχολούμαστε με αυτόν που μας γαμάει? Χρειάζεται να το πιστεύω, το βλέπω. Ε? Δεν χρειάζεται να το πιστεύω ή όχι, είναι ισχύει, το βλέπουμε. Ναι. Το βλέπεις κι εσύ. Α, εντάξει, επομένως καλά το σκέφτηκα. Δεν το έχω χάσει. Εμείς το έχουμε τρέξει το θέμα, δηλαδή ασχολούμαστε με τον επόμενο μαλάκα, ας πούμε, που θα μας γαμάει. Λες, δεν νομίζω, μωρέ. Έχει είναι πάει πολύ... πιο μπροστά τον, ναι, το ξέρουμε, εντάξει. Αυτός που είναι τώρα θα μας γαμάει για πολλά χρόνια ακόμα. Και, απαντώ εγώ. Δυστυχώς, πώς το λέγει η μάνα μου, θα μας απαυτώνει. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ότι ο Κασελάκης είπε ότι θέλει να νικήσει το Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είπε κάτι άλλο. Για να νικήσει το Μητσοτάκη, ό,τι πρέπει είναι ο Κασελάκης, παιδιά. Μπερδέψαμε τα θεάκη. Ωραία, μέχρι εδώ το έχουμε. Περίμενε, Μητσοτάκη. Είπε ότι είναι καλός για να νικήσει το Μητσοτάκη. Συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός αριστερός ή ότι είναι αριστερός. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, αυτό λέω. Άρα είπε είμαι καλός για να νικήσει το Μητσοτάκη. Δεν έχει σημασία, σκεφτόμαστε τι είμαι κτλ. Άρα μήπως να βγάλουμε το αριστερό από τον τίτλο, μικροϊδευόμαστε. Όχι, παιδί μου, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ σου είπα. Εγώ το λέω, μωρή. Μήπως να βγάλουμε το αριστερά από τον τίτλο, λέω. Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν θα βγάλουμε τίποτα από την αριστερά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει την άλλη μέρα με αυτών εδώ των εκλογών. Αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα. Ο λαός θα βγάλει κάτι άλλο που να νικήσει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Μην ανησυχείς. Ωραία, τη βλέπω την Έφη να πηγαίνει με τη ζωήτσα, να δεις εκεί. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Πλάκα θα έχει, λες. Να δεις πότε η κοινοβουλευτική ομάδα της ζωής θα πάρει τα πάνω της. Λες, ωραίο θα είναι και αυτό θα το ζήσουμε. Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν αυτός ο αγοραστός βγήκε για τέταρτη τετραετία. Γιατί να μην βγει. Καλά, εδώ βγήκε ο Μητσοτάκης ξανά. Δεν θα βγει ο αγοραστός, δεν θα βγει ο Μπέος, ο Μπακογιάννης. Έλα, αγάπη μου γλυκιά. Πλάκα κάνουμε, ναι. Είπα να πω κι εγώ κάτι. Έλα τώρα, μαλακής. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό φθινόπωρο, έχουμε ένα χρόνο να μιλήσουμε. Γιατί έτσι όμως, τι επέτειος είναι αυτή. Έλειπα, ήμουν στη Γερμανία. Και τι, δεν έχετε τηλέφωνα στη Γερμανία. Είχα δουλειές εκεί πέρα. Τέλος πάντων, σας αγαπάω, σας ακούγαμε εκεί πέρα. Ο Νικόλας είμαι από την Καλλιθέα, ρε. Γεια σου, Νικόλα, από την Καλλιθέα. Μπορώ να σου πω ένα αστιάκι επίκαιρο. Όχι, όχι. Ναι, αμέ. Ένα λεπτό είναι. Δεν είναι ο χρόνος το θέμα. Αυτό που φοβάμαι είναι άλλο. Κάποτε ένα σε ένα χωριό είχε ένα γάιδαρο. Λοιπόν, τι ήθελε να τον πουλήσει. Τον πήρε και πήγαινε προς το παζάρι να τον πουλήσει. Στον δρόμο συναντάει ένα χωριανό του. Πού πας ρε κουμπάρε, του λέει. Πάω να πουλήσω το γάιδαρο. Γιατί λέει δεν τον θέλω. Θα τον πάρω εγώ, λέει. Δεν κάνει για σένα κουμπάρι, λέει. Μα όχι, μα δεν κάνει, όχι θα τον πάρω. Μα δεν κάνει. Τον θέλει, που λέει. Πάρτονε, του λέει. Του δίνει το γάιδαρο στο κουμπάρο, χωρίσαν, πήρε τα λεφτά. Μετά από κανιά 20 μέρες συναντάει τον κουμπάρο. Ρε κουμπάρε, λέει, τι γάιδαρο είναι αυτό που μου πούλησε. Δεν σου είπα κουμπάρε, λέει, ότι δεν κάνει για σένα. Ναι, αλλά τον πήγα, λέει, στο λόγο να φορτώσω λίγο ξυλάκια, λέει, για το χειμώνα. Μα από εδώ, από εκεί. Γιατί περίμενε, λέει, από ένα μπούστη. Ήταν μπούστη ο γάιδαρο. Πολύ πετυχημένο. Ίσως να μην μιλήσουμε και αυτή τη χρονιά ολόκληρη. Ναι. Σ' αγαπώ πολύ. Καλά πέρα η ομοφοβία στη Γερμανία. Δεν είναι άσχημο. Μα ενθουσιάζεται. Μπράβο. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω εσείς αν καταλαβαίνετε. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα, ρε. Είδες, ρε, η Εριέτα ξαναχτύπησε. Τώρα έχει γίνει μόδα. Δηλαδή, βλέπεις. Να, οι πλούσιοι εφοπλιστές θα μας σώσουν τελικά. Όχι, το βλέπεις. Ξεκινάμε από την Εριέτα, τον Κασελάκη, παλιότερα τη Γιάννα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Τη Γιάννα, ναι. Λοιπόν, για να το πούμε τώρα όλη την αλήθεια για το περιστατικό, για όποιον δεν ξέρει, έκανε ένα κείμενο που κατήγγειλε το ρατσισμό γιατί ένας ιδιοκτήτης γκαλερί μίλησε άσχημα στη Φιλιππινέζα της, που η Φιλιππινέζα της πάρα πολύ κακός. Βέβαια, δεν είστε Φιλιππινέζα, η κυρία πρέπει να το μάθει. Ακουμπούσε τα εκθέματα. Τι λοιπόν, έκανε, λέει. Ακουμπούσε τα εκθέματα. Τα έσχος. Ευτυχώς δεν ήταν Φιλιππινέζος, γιατί ο Φιλιππινέζος θα τον ακουμπούσε στα εκθέματα. Ναι, επειδή εγώ ξέρω και έχω γνωρίσει και πραγματικά καλές κυρίες με καλές Φιλιππινέζες, οι οποίες έχουν δώσει την άδεια στη Φιλιππινέζα τους να μαλώνει το παιδί τους όταν ακουμπάει τα εκθέματα ή όταν πάει να πειράξει τα πράγματα κάποιου ανθρώπου που δεν είναι δικά του. Αυτό για να δούμε, επειδή μας το παίζει και καλή. Περίμενε, ρε παιδάκι μου, το παιδί ακουμπούσε τα εκθέματα ή Φιλιππινέζα. Η Φιλιππινέζα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι ο ρατσισμός είναι κοινωνικός. Δεν έχει να κάνει ούτε με το χρώμα τη Φιλιππινέζα, ούτε με τίποτα. Αυτό νευρίασε γιατί μια φτωχή ακουμπήσε το έκθεμά του. Αν πάει ο Γιάννη ο Αντετοκούμπο που τον αγαπάω και το παιδί είναι μαύρο και δεν έχει ελληνικό DNA και ρίξει μια μπάλα του μπάσκετ πάνω σε ένα πίνακα, ο ιδιοκτήτη τη γκαλερί θα πανηγυρίζει και θα τον πουλήσει τον πίνακα πιο ακριβά γιατί τον χάλασε ο Αντετοκούμπο. Αν πάει ένα delivery, ένα σερβιτόρο έτσι όπω δουλεύει και ακουμπήσει τον πίνακα και το ίδιο θα τον ξεσκίσουνε.
Παραδέχεται ο Μητσοτάκης ότι έχει αποτύχει και ότι η ακρίβεια είναι 60% και δεν το παίρνετε χαμπάρι, ρε. Λάθος τα έκανε, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχει αποτύχει. Περίμενε, γιατί έχω και ο κόσμο, δεν μπορώ να λέω πολλά. Πήραζε να έχει πιο συχνά κόσμο. 13 ώρες εργασία. 8 είναι κανονικά. Το 5 ώρες επιπλέον είναι 60%. Άρα παραδέχεται ότι η ζωή έχει ακριβήνει 60%. Οπότε θα το φάτε στον κόλο για να βγει, γιατί αλλιώς παραπάνω δεν πρόκειται να πάρετε. Πρέπει να δουλεύεις 13 ώρες για να αγοράσεις τα βασικά. Έτσι, όχι ότι θα πας και καμιά Μύκονο. Εντάξει, 13 ώρες, αυτό ουσιαστικά είναι παραδοχή της αποτυχίας του. Αλλά πού να τα πιάσετε, ρε κακομοίρη, έλα το απόγευμα να δουλέψεις το ταξί. Έλα, ρε κακομοίρη, πας και ξυπνήσετε. Πρέπει να κάνω ταξί, έπρεπε να το φανταστώ. Ναι, πας και ξυπνήσεις. 48 ευρώ γέμιζα το ρεζερβάρ με τον Τσίπρα, 97% θέλουν τώρα. Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας τα έχει φθηνά, τι ψάχνεις τώρα, άσε με τώρα. Ο Τσίπρας πάει. Ελπίζουμε σε κασελάκι για φθηνή βενζίνη. Ο κόσμος μου έλεγε, είσαι ελπίδα μας. Πίδα μας. Κάνω επίσημη πρόταση στο Στέφανο, τον πρόεδρο τον καινούριο, να τον πάω με το ταξί όπου γουστάρει, όπου θέλει. Και να του πω τι μας έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα επιπλέον που μας έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτή πρόσκληση, Στέφανε. Έλα ρε Απόστολε του και του, ένα λεπτό να διώξω του ΣΥΡΙΖΑ. Πού τους έχεις? Στην τουαλέτα. Έλα να σου πω. Επειδή κράταγα υπομονή, καταρχήν χρόνια πολλά στο ΕΑΜ. Ένα αυτό. Θα του τα πω. Έτσι. Κατά δεύτερον, δεν τρέπονται αυτοί οι Σιριζέοι, αντί αυτό το 2 ευρώ να το δώσουν στους πλημμυροπαθείς που πάει το Πάμε και σώνει κόσμο, πάνε στον Κασελάκι και έχει το θράσος ο ταξιτζής, ο πρώην Πασόκος, όπως έλεγε η Τζιμάρα, ο συγχωρεμένος ο Πανούσης, το δεξιό και το νεοδημοκράτη, τον ξέρεις ότι είναι βρωμόσκυλο και το φασιστά. Αυτός που είναι ύπουλος είναι ο Σιριζέος που στο παίζει φίλος και τον πειράζει τον ταξιτζή αν θα δίνει ή αν θα δίνει δολάρια. Ένα. Η Σιριζέα από Night Clubατζού έγινε σουβλατζού εκεί στη Λιβαδιά και μας λέει παραμύθια και ότι ο νόμος σώζει το λαό. Και ο άλλος να πούμε λέει ότι δεν θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο. Εγώ έχω να πω στον άλλον ότι και ο κόλος θέλει να πει τη λέξη πρόβατο, αλλά λέει το πρ μεγάλε. Όταν κρατάς το λόγο σου, τον κρατάς για το λαό και δίνεις τα λεφτά στο λαό, όχι στον Κασελάκι. Έλα ρε, επιτέλους, έπιασα ρε. Με sorry κιόλας, δεν ήξερα. Δεν ξέρω ρε φίλε πλέον τι είναι χειρότερο. Το ότι πας στη Λαϊκή και βρίσκεις τα θήκα να πουλούνται σε καφελάκι ή ότι όλοι πατάνε λάθος κουμπί. Και αυτός ο έρμος ο Κορεάτης δεν το πατάει το γαμίδι. Πάτα το ρε που να ερεμήσουμε. Δεν το πατάει. Τίποτα εκεί. Για σπάσουμε το κάνει. Μας έχει σπάσει το χέρι, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ναι, τα ξέρω. Κάντε κάτι ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Τι να κάνω, να κάνω κάτι, να χάσει το τρένο, τι θες. Κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Α, καλά. Θέλω να σου πω ότι τράβηξα αυτή τη μέρα για να πάω στη δουλειά. Να σου πω. Πολύ τραβάμε πριν πάμε στη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνει συνήθιο. Θα σε ξεζουμίσει το πράγμα αυτό. Μην τραβάς πριν πας στη δουλειά. Κουφαίνει και δεν αποδίδεις καλά. Σου παίρνει όλη την ενέργεια. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα ακυρώνουν δρομολόγια του προασιακού, του μετρό, όλα όταν ρίχνει μία-δύο σταγόνες και όταν γίνεται και κατακλυσμός και χάνεται κοσμάκης, τον ψήνουμε. Γεια σας Αποστόλη. Γεια. Έτσι όπως βλέπω τηλεόραση και ακούω συνέχεια για το Κασελάκι και έκανα Δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγομαι καλά. Άρα καταλαβαίνεις την εξέλιξη αυτή, ε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Τι σημαίνει. Αυτά. Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, ρε κολέα. Έλα να πούμε, τι έγινε. Βάλε τεστ. Τα έχω ακούσει όλα τρεις φορές. Όλων των ετών της επαναλήψης τα έχω βάλει όλα. Βάλε τεστ. Όλα. Εντάξει, τώρα κάπου θα πέσω έξω, αλλά ελπίζω να πέσω μέσα αυτό που θα πεις εσύ. Ωραία, τι θα ήμασταν αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Δώσ' μου multiple choice. Τι θα ήμασταν. Δίνω Μοσχάτο, Μόναχο ή Μοντε Κάρλο. Μόναχο. Δεν είπα Μόναχο. Τι είπες. Μόναχο. Μόναχο, συγγνώμη, ναι. Μόναχο. Μπράβο. Μόναχο. Νούμερο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ξανά από την αρχή, κόβεσαι. Βάλε άλλο ένα. Αφού δεν πέρασε το ένα, θα σου βάλω το δεύτερο. Έλα, τι, ένα γράμμα λάθος έκανα. Σιγά, εδώ οι άλλοι λένε τόσες μαλακίες στην τηλεόραση και κυβερνάνε. Για ένα γράμμα κάνεις έτσι. Σωστό. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομα του καμπαρετζή? Αχ, και το βάλες σε επαναλήψη αυτό. Εγώ πώς τον αποκάλεσα, με ποιο όνομα? Θα μου βάλεις επιλογές. Μπαξές. Ναι. Μενεξές. Μενεξές. Καλέ καμπαρετζή. Με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές? Είδες. Δεν θέλω να σου βάζω multiple, όμως είναι σαν να δίνεις προφήσεις του Μίσιγκαν. Ξικέ. Θα με βγάλεις ραντεβού με την ξαδέρφη την Αμαλία. Η δικιά μου. Ναι. Είπα εγώ ότι είναι ξαδέρφη. Έτσι και σπίτι σαν να. Α, ναι. Με το σκεπτικό ότι στην ξαδέρφη και στη θιά 10 πόντους πιο βαθιά. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Αυτή. Θα κανονίσω, ναι. Κανόνισε μου. Είμαι και τσαγκάρης, έχω και μαγαζί, έχω και λεφτά. Εντάξει.
Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, πάλι τα κομμουνιστικά, έχει ο Θήμιος. Ναι, είχε κολλήσει τώρα, ντε και καλά. Ξέρεις τι, με το που ήρθε ο Κασελάκης με το σφυροδρέπανο στο χέρι, ναι, μας επηρέασε ναι. Όλους τώρα, μας ξύπνησε μνήμες. Άμα δεν είχα δουλέψει μέσα στο κεφάλαιο, δεν θα ήμουν αριστερός. Να σου πω κάτι εδώ. Είμαι ο ναυτικός, αν κατάλαβες. Κατάλαβα. Να πω ακριβώς τα ίδια με τον άλλο ναυτικό που έλεγε χθες για τον ύπαρχο, έχω να τα πω για τον καπετάνιο. Ούτε καλό παιδί και. Δεν έχει σημασία. Είναι φίλο μου. Δεν έχει σημασία. Κάνανε φόνο. Τόσο απλά. Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα, έλα, παρακαλώ. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Πραγματικά και πρόσεχε να δεις. Δηλαδή το λέω με κάθε συναδελφικότητα και με κάθε αλληλεγγύη και με κάθε αγάπη για τον συνάδελφο που πήρε τηλέφωνο. Δυστυχώς ο κλάδος των καπεταναίων, κατά μεγάλη πλειοψηφία, όχι όλοι, λειτουργούν αυτόν τον τρόπο. Λειτουργούν ως δικτατορίσκοι μέσα στο πλοίο. Επειδή έχει αυτή την νομοθεσία αυτός ο γαμμένος ο τόπος, τους δίνει κάποιες εξουσίες παραπάνω. Με το που θα ναυτολογηθούν, με το που θα πέσει η σφραγίδα στο λιμεναρχείο και μπουν στο καράβι, ξεχνάνε ότι είναι εργαζόμενοι. Το ξεχνάνε. Κατά μεγάλη πλειοψηφία, επαναλαμβάνω. Για τη Σιριζέα, γιατί που λέει την τρώει ο κόλλος αυτή μου φαίνεται, γιατί θέλει να τα ακούσει. Αν είναι να φύγει ο Φίλης και όλη αυτή η ανανεωτική αριστερά, η παλιή τέλος πάντων. Που μια ανανέωση που είδαμε από αυτή την αριστερά, τέλος πάντων είναι, δεν θέλω να μπαίνω στα δικά σας, ναι. Όχι, αυτή η κουκού εσωτερικού η παλιή, αν είναι να διώξει και αυτούς να φύγουν. Γενικώς η ιστορία έχει δείξει οτιδήποτε ακολουθεί μετά το κουκουέ δεν πάει. Είναι ναυάγιο. Θέλει να πάει πιο δεξιά με αυτό που λέει. Δηλαδή και να διώξει αυτούς που είναι τα απομεινάρια της ανανεωτικής αριστεράς. Πού να δεν έχει αλλάξει δρόμο τώρα, πού να πάει αλλού. Ναι, δεξιά θα πάει. Κάθεται και λέει. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι δεν κροϊδευόμαστε πια. Και το πιο βασικό για να το καταλάβει. Όσοι λέγαν τόσα χρόνια ότι πίσω από τις αστικές κυβερνήσεις κρύβεται το κεφάλαιο, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, ήρθε η ώρα να το καταλάβουν. Θα είναι απευθείας το κεφάλαιο και οι εφοπλιστές να διοικούν. Τίποτα άλλο. Καθαρά πράγματα μπλέξαμε τους κιτζίδες τόσα χρόνια. Έλα και ό,τι θα το κλείνα. Μπα, κάνεις και τέτοια. Καμιά φορά. Άκουσέ με να στα πω γρήγορα γιατί είσαι busy. Εδώ πρώην Λονδίνο. Είμαι 2,5 χρόνια Ελλάδα και μου έχει γυρίσει ανάποδα. Μετά από μια δεκαετία στον προηγμένο. Εσένα τι σε ενόχλησε, γιατί βλέπω ανάλογα με τα χρόνια που έχεις επιστρέψει, κάτι σημαίνει. Μόλις έφυγε ο Τζόνσον ήρθες. Εκεί στράβωσες, Εκεί οριακά, ναι, λέω εντάξει, τόρις, αλλά να τους γνωρίζουμε κιόλας. Μην είναι τώρα κάτι δευτεράτζες, τόρις και έφυγα. Όχι, ναι, σωστό. Ναι. Άκου να δεις τώρα, σκέφτηκα μια πολύ ξυπνάδα. Κασελάκης, υπερσυντονιστής Πολάκης, Αποστολάκης, Ναύαρχος, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, μην το κουράζω, όποιος δεν είναι κριτικός, μία επιλογή έχει να ψηφίσει. Κουτσούμπα. Ή κουτσούμπα σε αρσενικό ή σε φιλικό. Δημήτρη Δέσποινα. Να, κάνεις και το άνοιγμά σου. Εντάξει. Okay. Θα μπορούσε πολύ απλά να πεις ότι η Κρήτη ενδεχομένως ή αυτά που βγάζει η Κρήτη θα μπορούσαν να γίνουν εξαγωγή. Ας πούμε, να. Τέτοια σχόλια εγώ τώρα να πέσω σε τοπικισμού και όχι. Όχι, γι' αυτό μην μπλέξω. Και εγώ το μάζεψα λίγο γιατί θα έχω και παραστάσει εκεί. Για πυρηνικά σκέφτηκα, δεν το είπα. Τέλος πάντων, ναι. Θα δώσω και ένα επιχείρημα στους Σιριζέους τώρα. Που τους... Έτσι κι αλλιώς και αυτοί να αποσχιστούν δεν θέλανε. Τέλος πάντων, εντάξει, μην μπλέκουμε σε αυτά. Άκου, θα δώσω ένα επιχείρημα στους Σιριζέους. Και ο Έγκελς ήταν αποστάτης της τάξης του. Τι ήταν ο Έγκελς, αυτός δεν ήταν που χρηματοδότησε τον Μάρξ. Μη μου ανοίγει το στόμα και μιλήσω για τον Τζεγκεβάρα τώρα, έλα σε παρακαλώ. Τώρα τα ρετυρέ που πήγαν να κάνουν στους επαναστάτες. Να, τι κακό έχει δηλαδή το Κασελάκης. Ο Κασελάκης που δεν έχει ανάγκη να φάει, έχει. Οπότε από τους αποστάτες της τάξης τους να βγουν τη θεωρία. Τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε πως είναι ο Έλλην Τσέ Γκεβάρας. Εντάξει, και βάρας όμως, πολύ βάρας. Και βάρας.